Καλησπέρα, καλησπέρα. Ξανά κοντά, ύστερα από μία απουσία. Τελευταία εκπομπή που είχαμε κάνει ήταν στις 14 Οκτωβρίου. Δυστυχώς είχα ένα ατύχημα μετά από εκείνη την ημέρα και ένα σπασμένο πόδι με κράτησε εκτός εκπομπής μέχρι και σήμερα, όπου επανερχόμεθα. Είμαι ο Δημήτρης Νικολούλιας, μαζί στις ιστορικές διαδρομές, όπου όπως πάντα ασχολούμαστε με κάποιο θέμα το οποίο έχει μια ιστορική χρειά και αφορά τον τόπο μας ποικιλοτρόπως, είτε καθαρά ιστορικά, είτε μέσα από διαδικασίες οι οποίες μπορεί να έχουν να κάνουν με κάποια ιδιωτική πρωτοβουλία, με κάποια γεγονότα τα οποία τρέχανε και αφορούσαν είτε μεγάλες βιομηχανίες, είτε μικρές βιομηχανίες, είτε κοινωνικά ζητήματα, οτιδήποτε θα μπορούσε να θεωρηθεί ιστορικό. Αθλητικοί σύλλογοι, ιστορίες εμφάνισης πραγμάτων για πρώτη φορά στη χώρα μας, όπως μπορεί να είναι από δραστηριότητες, π.χ. ας πούμε ο Ελληνικός Ερυθροσταυρός ή η ψυχολογία ή το ΠΙΚΠΑ, πάρα πολλά πράγματα μπορούμε να έχουμε να κάνουμε. Αυτές τις συναντήσεις τις τελευταίες που έχουμε την μεγάλη τιμή και χαρά να έχουμε κοντά μας τον στρατηγό, τον αγαπητό στρατηγό Γεώργιο Αϊφαντή. Και σήμερα έχουμε πει ότι θα ασχοληθούμε με ένα τρέχον θέμα, διαχρονικά τρέχον θέμα μέσα στην ιστορία αυτού του τόπου, ιδιαίτερα την ιστορία της νεότερης Ελλάδας, διότι βλέπουμε ότι εκεί πέρα δραστηριοποιούνται πάρα πολύ αυτό το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα, τα κόμματα. Το πολιτιακό όπως εφαρμόζεται μέσα από μια διαδικασία εφαρμογής κομμάτων. Πώς ξεκίνησε στο νεότερο ελληνικό κράτος η ιστορία αυτή, αν ήταν η ίδια όπως είναι σήμερα, αν περιελάμβανε κάτι άλλο, μέχρι πότε το περιελάμβανε, πώς διαμορφώθηκε στην πορεία και άρχισαν να αφαιρούν κάποια ενεργά τμήματα, και αναφέρομαι συγκεκριμένα στη Γερουσία. Το νεότερο ελληνικό κράτος ξεκίνησε το πολιτιακό του περιλαμβάνοντας και Γερουσία εκτός από τη Βουλή. Αυτό βέβαια δεν ίσχυσε ως τις μέρες μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή έχουμε την ονομαζόμενη προεδρευόμενη δημοκρατία. Η δημοκρατία στην Ελλάδα πλέον είναι με εξέχοντα αρχηγό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος βέβαια μετά από κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις που είχαν κάνει μέσα στη Βουλή επί Ανδρέα Παπανδρέου, ουσιαστικά του παίρνουν μέσα από τα χέρια την κύρια εξουσία και έτσι καθίσταται ναι μεν ονομαστικά ο πρώτος άρχον της χώρας ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά από την άλλη μεριά στην πράξη φτάνει στο σημείο να αποτελεί ένα διακοσμητικό στοιχείο, το οποίο καλείται προεξάρχοντος του εκάστοτε πρωθυπουργό, ο οποίος λαμβάνει αυτός τις αποφάσεις, να συνυπογράφει αυτά που έχει αποφασίσει ο πρωθυπουργός για να θεωρούνται και τυπικά έγκυρα κατά το μεγαλύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι λοιπόν, κάνοντας μία εισαγωγή για το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα, αγαπητέ στρατηγέ, να πούμε την Γερουσία. Η Γερουσία είναι ένα νομοθετικό σώμα που υφίσταται σε πολλές σύγχρονες δημοκρατικές, κοινοβουλευτικές και προεδρικές χώρες. Κοινοβουλευτικές όπως είναι η Ιταλία, προεδρικές όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Γαλλία. Λέγεται και Άνω Βουλή, σε αντιδιαστολή με την Κάτω Βουλή, που είναι το βασικό και κυρίαρχο νομοθετικό σώμα. Αποτελεί θεσμικό αντίβαρο τόσο για την Κάτω Βουλή όσο και για τον επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας.
Στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε 2 φορές, αλλά δεν ευτύχησε στη λειτουργία της, παρόλο το ότι έλκει την καταγωγή της από την αρχαία Ελλάδα. Εγκαταλείφθηκε οριστικά το 1935. Το Σύνταγμα το 1844 που παραχώρησε ο Όθωνας μετά την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου και έθεσε τις βάσεις του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, προέβλεπε την άσκηση της νομοθετικής εξουσίας από τον Βασιλέα, τη Βουλή και τη Γερουσία. Οι γερουσιαστές ήταν 27 τον αριθμό, ήταν ισόβοι, διορίζονταν από τον Βασιλιά, αλλά και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούσαν να φτάσουν μέχρι και του ημίσεως του όλου αριθμού του συνόλου των βουλευτών, όπως προνοούσε το Σύνταγμα που υπήρχε τότε. Έτσι γίνεται η εισαγωγή αυτή. Βέβαια, το χαρακτηριστικό είναι το εξής, ότι εδώ σε αυτόν τον τόπο μας τρώει το ξενόφερτο. Και σε τι ακριβώς αναφέρομαι. Ένας από τους προεξάρχοντες ανθρώπους που έλαβαν μέρος στην Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 ήταν ο Καλλέργης. Ο Καλλέργης όμως είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον Ναπολέοντα τον Τρίτο. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι το ξένο στοιχείο πάλι έχει βάλει το χεράκι του εκεί μέσα να διαμορφώσει καταστάσεις πολιτικών πεπραγμένων σε αυτή την έρμητη χώρα. Κάνει μια επιβολή λίγο. Βεβαίως. Αγαπητοί μου συνέλληνες, είναι δυστυχώς πικρόν αλλά αληθές. Από τη δολοφονία του Καποδίστρια μέχρι σήμερα δεν διοίκησαν Έλληνες στη χώρα αυτή. Τη διοικούν οι ξένοι απλώς με κάλυμα ότι έχουμε δημοκρατία. Έχουμε μελετήσει, Δημήτρη, το θέμα της Επαναστάσεως της 3ης Σεπτεμβρίου. Η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου δεν έγινε από Έλληνες. Το όνομα είχαν Έλληνες μόνο αυτοί που επαναστάτησαν. Τη διεύθυνση όμως όλοι και την οργάνωση την έκαναν οι ξένοι. Γιατί οι Άγγλοι άρχισαν να παραξηγούνται, ήθελαν να διορίζουν τους υπουργούς, τους πρωθυπουργούς κτλ. Αντιδρούσαν οι άλλες δυνάμεις, Γαλλία και Ρωσία, και ήθελαν και αυτές να έχουν μερίδιο. Σκέφτηκαν λοιπόν οι άνθρωποι απλά. Σου λέει, γιατί να μην διοικούμε μόνοι μας και να έχουμε και τους άλλους να επεμβαίνουν. Τι θα κάνουμε, και βρήκανε την Επανάσταση. Οργάνωσαν την Επανάσταση όχι μόνο με τον Καλλέργη, έβαλαν και 2-3 σουπλαρχηγούς. Αγωνιστάς του 21 με ονόματα τρανταχτά, δεν θα τα πω για τον εξής λόγο. Να μην νομίσουν οι Έλληνες ότι αυτοί ήταν συνένοχοι. Δεν ήταν συνένοχοι, τους παρέσυραν. Και μάλιστα έπαιξαν πάρα πολύ ωραία το ρόλο τους. Τους οπλαρχηγούς των Ελλήνων, 2 από τους βασικότερους, τους έβαλαν φυλακή. Εδραπέτευσαν και μετά τους ξανάβαλαν φυλακή, τον έναν τον πιο δυνατόν από όλους τον ξανάβαλαν φυλακή. Και το βράδυ που θα γινόταν την άλλη μέρα η Επανάσταση, πήγε ένας φίλος του και τον ελευθέρωσε. Ο φίλος του ήταν πράκτορας της συντέλεσης της Σέρβης, πήγε, έκανε το φίλο στον καπετάνιο μας να τον βοηθήσει να δραπέτευσε, και τον βοήθησε και δραπέτευσε και παρουσιάστηκε να ηγηθεί την άλλη μέρα την Επανάσταση του 3ης Σεπτεμβρίου. Επ' αυτού κάποιος Έλληνας πνευματικά ανεπτυγμένος, δεν ξέρω το όνομά του, έγραψε ένα έργο ειδικό για αυτή την Επανάσταση, το οποίο το είδα πριν από 40 χρόνια. Μάλιστα. Γι' αυτό ακριβώς και δεν θυμάμαι ονόματα. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι έπαιζε και ο Καζάκος. Α, θεατρικό έργο. Θεατρικό έργο. Ναι. Στο έργο αυτό. Ναι. Και τι ήταν το έργο αυτό. Ακούστε, αγαπητοί μου, έλεγες, τι ωραία το σκέφτηκε εκείνος ο άνθρωπος, που τότε εμείς δεν ήμασταν όριμοι για να το καταλάβουμε. Εγώ δεν ήμουν όριμος και το ομολογώ. Νόμισα ότι έκανε ένα έργο για να παρουσιάσει κάτι ο συγγραφέας του έργου. Δεν έκανε ένα έργο να παρουσιάσει κάτι. Παρουσίασε μια αληθινή ιστορία, ένα πραγματικό γεγονός. Ένα στρόγγυλο τραπέζι που ήταν οι σύμβουλοι του Όθωνος, που θα έπαιρναν απόφαση τι θα κάνουν τους επαναστάτες. Και λέει ένας λοιπόν, προσέξτε, Έλληνες, τι ωραίο έργο ήταν αυτό, και πόσο επίκαιρο να το παίξουν σήμερα, να το βρουν αυτοί που ασχολούνται με το θέατρο να το παίξουν σήμερα αυτό το έργο. Λέει, θα τους σκοτώσουμε όλους. Άλλος, όπως είναι το στρόγγυλο τραπέζι, ήταν 5, 4, 5, 5 γύρω γύρω.
Πετάει το άλλο και λέει: όχι κύριε, όχι και να το σκοτώσουμε. Ε, τι να κάνουμε, τι ζητάμε, δημοκρατία. Να τη δώσουμε, λέει ο άλλο. Πετάει ο άλλο. Μα πώς θα δώσουμε δημοκρατία, εμείς πώς θα διοικούμε. Όχι, πετάει το άλλο. Θα δώσουμε δημοκρατία, αλλά δεν θα έχουν δημοκρατία. Και αρχίζει μία συζήτηση περί δημοκρατίας, πώς θα δώσουν στους επαναστάτες δημοκρατία χωρίς να έχουν δημοκρατία. Θα πιστεύουν ότι έχουν δημοκρατία, αλλά δεν θα έχουν δημοκρατία. Ένα έργο φοβερά ψυχολογικό και φοβερά ωραίο. Και είναι η σημερινή κατάσταση. Έχουμε δημοκρατία, αλλά δεν έχουμε δημοκρατία. Από τότε λοιπόν επέβαλαν στον ελληνικό λαό δημοκρατία, τον κοροϊδέψαν, τον κοροϊδεύουν μέχρι σήμερα, ότι έχει δημοκρατία ενώ δεν έχει δημοκρατία. Προχθές στις 10 του μηνός αυτού είχα συγκέντρωση στην αίθουσα Παρνασσός. Ήταν πάνω από 500 άτομα και ανέπτυξε, ήταν δε περισσότεροι από 20 δικηγόροι μέσα. Και ανέπτυξα ότι ούτε οι δικηγόροι δεν έχουν διαβάσει το Σύνταγμά μας. Λέω, με συγχωρείτε, αλλά δεν έχετε διαβάσει και δεν έχετε μελετήσει ούτε οι δικηγόροι. Το Σύνταγμά μας δεν είναι δημοκρατικό. Είναι ξεκάθαρα δικτατορικό. Απολυταρχικό πλήρως. Αλλά πώς δεν το διάβασαν τόσα χρόνια οι νομικοί, οι δικηγόροι μας. Άρθρον πρώτον. Λέει, ένα, παράγραφος πρώτη. Το πολίτευμά μας θα είναι προεδρευμένη δημοκρατία. Δεύτερον, θα λειτουργεί για τα δίκαια του λαού. Τρίτον, η εξουσία θα ασκούνται δια των λαών υπέρ του λαού και του έθνους. Κόμμα όμως. Εάν εδώ δεν είχε κόμμα ήταν δημοκρατικό. Πρόσεξε πως δεν είναι δημοκρατικό γιατί έχει κόμμα. Και τι λέει παρακάτω. Ως ορίζει το σύνταγμα. Δηλαδή η εξουσία θα ενεργούνται δια τα συμφέροντα του λαού και του έθνους, αλλά ως ορίζει το σύνταγμα. Α, εδώ κόβει πλέον τη δημοκρατία και δεν έχουμε δημοκρατία από εδώ και κάτω. Το Σύνταγμα τι ορίζει, στο άρθρο 60 και 61 ορίζει σαφώς και δημιουργεί μία κάστα πολιτικών οι οποίοι θα διοικούν το λαό αυτό χωρίς να δίνουν λόγο σε κανένα και χωρίς να υπεύθυνοι για τίποτε. Επομένως όπου και όσο έχουν δημοκρατία. Δηλαδή τι λέει, ότι ο βουλευτής δύναται να ψηφίζει ελευθέρως κατά συνείδηση, κατά βούληση κλπ. Χωρίς να είναι υπεύθυνος για αυτά και ούτε να μπορεί να τον ελέγξει κανένας. Τελεία. Εδώ έχει τελεία. Εδώ αν δεν είχε τελεία και είχε κόμμα όπως το πρώτο άρθρο και έλεγε βάσει των προγραμματικών του δηλώσεων, τότε είχαμε δημοκρατία και ήταν η πολιτική κάποια δέσμευση ως προς το λαό. Θα είχε, ήθελε, ήταν ελεύθερος να ασκήσει τα καθηκοντά του βάσει του προγράμματός του. Αυτό που είπε στο λαό και βάσει του οποίου τον ψήφισαν. Ενώ εδώ τώρα το Σύνταγμα του δίνει το δικαίωμα για οποιοδήποτε θέμα να ξεπουλήσει την Ελλάδα όλη χωρίς να έχει καμία ευθύνη και χωρίς να δίνει λόγο σε κανέναν. Από πού και σπουδαίο δημοκρατικό. Ε, δεν είναι. Δεν έχει καμία ευθύνη. Μα είναι εύλογο ως ερώτημα το γεγονός το ότι υπάρχει αυτό το παιχνίδι που γίνεται κατά διάφορες περιόδους που προσδιορίζει ότι μπορεί να γίνει αναθεώρηση του Συντάγματος. Και τι σημαίνει αναθεώρηση του Συντάγματος. Δηλαδή θα. Είναι σαν να λέμε με δυο λόγια ότι αυτή η έρμη, η ναι, δημοκρατία στην οποία αναφέρονται όλοι παγκοσμίως, ναι, και όλοι δείχνουν τους αρχαίους Έλληνες, ναι, που είναι οι γεννήτορες. Δεν έχει όμως καμία σχέση η δική μας δημοκρατία με τη δημοκρατία των αρχαίων Ελλήνων. Καμία. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Ότι εφόσον λοιπόν θα έπρεπε να ισχυριστούμε ότι έχουμε πραγματική δημοκρατία, η δημοκρατία δεν ορίζεται σαν κάτι το οποίο είναι μεταλλάξιμο, ή είναι αυτό ή δεν είναι. Αν είναι αυτό και μετά είναι κάτι άλλο, τότε είναι κάτι άλλο, δεν είναι δημοκρατία. Να σε συμπληρώσω στη σκέψη σου. Λέμε, είπες αναθεώρηση συντάγματος. Ναι. Κάθε φορά που αναθεωρούν το σύνταγμα ισχυροποιούν την κάστα που διοικεί τη χώρα. Ισχυροποιούν τα δικαιώματα των πολιτικών, για να είναι ανεξέλεγκτοι και να τρώνε. Έκαναν το 2001 αναθεώρηση του συντάγματος και έβαλαν το άρθρο 86, το οποίο δίνει κύρια ασυλία των βουλευτών έστω και αν κρέπει το κράτος όλο. Ναι. Επομένως, τι έγινε, πιο δημοκρατικό το σύνταγμα ή πιο απολυταρχικό? Πιο απολυταρχικό. Και τώρα, μάλιστα, πριν από λίγες μέρες είχαν πει ότι θα αναθεωρήσουν το σύνταγμα κλπ. Και θέλουν να βάλουν τέτοιο άρθρο που να ελέγχουν τα καινούργια κόμματα που πάνε να μπουν στη Βουλή. Δηλαδή οι βουλευτές, οι παλιοί,
θα ελέγχουν τους άλλους που θα πάνε να βγουν οι καινούργοι, αν τους κάνει και υπερητούν τα συμφέροντα του κατεστημένου να μπουν στη Βουλή, αλλιώς θα τους κόβουν. Δηλαδή το κάνουμε συνεχώς δικτατορικότερο του δικτατορικού. Αυτό μου θυμίζει μία πρόταση που είχε κάνει και η πρώην υπουργός σε διάφορα υπουργεία, η Διαμαντοπούλου, ναι, η οποία κάποτε στο απότερο παρελθόν είχε πει ότι θέλει πολιτικοί να γίνονται μόνο άνθρωποι οι οποίοι θα βγάζουν συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το οποίο θα ιδρύαν το Χάρβαρντ, ναι, για να βγάζει μόνο πολιτικούς. Να βγάζει μόνο πολιτικούς. Με τη μόνη διαφορά όμως ότι στην προκειμένη περίπτωση εδώ έχουμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να συμπληρώσω λίγο εδώ. Ναι. Και το πανεπιστήμιο αυτό θα δίνει πτυχία, όχι σε όλους βέβαια, όσοι πάνε, όσοι είναι επιλεκτοί φοιτητές. Και ποιοι θα είναι επιλεκτοι? Αυτοί που θα εξυπηρετούν τα συμφέροντα του κατεστημένου, του κεφαλαίου. Επομένως, δηλαδή, με λίγα λόγια, Έλληνες, το Σύνταγμά μας πάνε να το αναθεωρήσουν ξανά άλλη μια φορά. Όχι για να το κάνουν καλύτερο, αλλά να το κάνουν απόλυτα, να φέρουν το κεφάλαιο να έχει απόλυτα τη Βουλή των Ελλήνων. Για να πάει ένα στη Βουλή πλέον από εδώ και πέρα, θα πρέπει να προσκυνήσει πρώτα το κεφάλαιο, να φυγήσει τις μπότες του κατακτητή και μετά να πάρει την άδεια να μπει στη Βουλή. Τώρα θα κάνω μια παρένθεση, διότι με γαργαλάτε με αυτά τα πράγματα που λέτε και θα ξεφύγω λίγο από αυτό το αναφερόμενο θέμα που έχουμε ανοίξει για να σας πω δύο γεγονότα τα οποία τρέχουν αυτές τις μέρες και όμως δεν τα έχουμε πάρει και πολύ πολύ χαμπάρι να τα παίζουν σε πρώτη είδηση. Ναι. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα ΜΜΑ από Βλακώσεως. Ναι. Ναι. Το ένα λοιπόν, και τα δύο καταρχάς αφορούν τους Τούρκους. Μάλιστα. Το ένα, από τη μεριά αυτών των πραγμάτων που θέλουν να κάνουν οι Τούρκοι, αφορά ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο, όχι μόνο την Ορθοδοξία, και θα πω για ποιο λόγο όχι μόνο την Ορθοδοξία. Όταν έχουν βάλει ρότα και σκοπεύουν να ξανανοίξουν την Αγία Σοφία ως τζαμί και να λειτουργήσει ως τζαμί επί τόσα χρόνια, με βάση τις συνθήκες που είχαν υπογράψει, ναι, δεν μπορούσαν. Την είχαν ως μουσείο. Ναι. Το ίδιο ισχύει και από εδώ. Ακριβώς. Στην, ναι, αλλά εδώ οι δικοί μας σκόπτονται πώς θα κάνουν πολλά τζαμιά για τους Τούρκους. Εδώ, οι Τούρκοι θα κάνουν την Αγία Σοφιά τζαμί, αλλά εμείς εδώ πάμε να κάνουμε δικά των τζαμιά. Αυτοί καταστρέφουν τις δικές μας εκκλησίες, εμείς ανοίγουμε δικές τους εκκλησίες. Και τώρα με πάτε και κάπου αλλού. Η συνθήκη της Λοζάνης λέει το εξής, ότι τζαμί απαγορεύεται να υπάρξει δυτικά του Νέστου. Για εύλογους λόγους, για να μην δημιουργηθούν έκτροπα και φασαρίες, ναι, και προστριβές. Λοιπόν, εδώ έχουν φτάσει στο σημείο. Στην Αθήνα θέλουν να κάνουν. Και μάλιστα πού? Εκεί πέρα μέσα που πήγαν και θάψανε τον Κανάρι. Σε έδαφος το οποίο ανήκει στο πολεμικό ναυτικό. Και εκεί μέσα είναι και ο τάφος του Κανάρι. Ναι, εκεί θα κάνουμε τον τζαμί, γιατί την Ελλάδα τη διοικούμε εμείς οι Τούρκοι, δεν διοικούν οι Έλληνες. Όσοι Έλληνες νομίζουν ότι διοικούν Έλληνες στην Ελλάδα είναι εκτός πραγματικότητας. Έχουν έρθει από τη Σελήνη. Τώρα, μεταξύ αστή και σοβαρού, ναι, θυμήθηκα, πήγανε να κάνουν κάτι αντίστοιχο, δεν θυμάμαι σε ποια χώρα, κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Μπορεί να ήταν Ισπανία, δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων, λέγε. Τι κάνανε? Οι κάτοικοι δεν θέλανε να γίνει τζαμί εκεί πέρα. Και τι κάνανε? Πήραν έναν χείρο, τον σφάξανε, ανοίξαν ένα λάκκο, βγάλανε φωτογραφίες της περιοχής ευρύτερης, ότι εκεί πήγαν και σφάξανε ένα γουρούνι και το χώσανε μέσα στο λάκκο και το θάψανε, αλλά δεν δείξαν σε ποιο σημείο το θάψανε. Δείξανε όμως ότι η περιοχή αφορά το προβαλλόμενο χώρο που ακριβώς υπολογίζεται ότι θέλουν να πάνε να κάνουν οι άλλοι τζαμί. Οπότε οι Τούρκοι και οι Μαθαίνοι δεν κάνουν τζαμί εφόσον είναι χοιρινό σφαγμένο. Ναι, διότι τους το απαγορεύει η θρησκεία τους. Ακριβώς. Διότι θεωρούν το έδαφος μοιασμένο. Πολύ σωστά ξύπνησαν. Και τους απέτρεψαν κατά αυτόν τον τρόπο να γίνει τζαμί στην περιοχή τους. Κάτι τέτοιο πρέπει να κάνουμε και στο Βοτανικό εμείς.
Πρέπει λοιπόν, εκεί να αναλάβουν οι ντόπιοι να κάνουν λοιπόν, το ένα, σφαγείο χοιρινών. Το ένα λοιπόν θέμα αυτό με την Αγία Σοφία δεν αφορά μόνο τους Ορθόδοξους, παρόλο το ότι είναι το λίκνο της Ορθοδοξίας η Αγία Σοφία. Η Αγία Σοφία όμως χτίστηκε όταν οι δύο εκκλησίες ήταν ενωμένες. Ναι, όταν ήταν μία. Αφορά τόσο τους δυτικούς χριστιανούς όσο και τους ορθόδοξους χριστιανούς. Ναι, και τους καθολικούς και τους ορθόδοξους. Όλους τους χριστιανούς του κόσμου. Όλους. Διότι είναι προσβολή απέναντι σε ένα εκκλησιαστικό σύμβολο που αφορά όλο το χριστιανισμό. Αυτό είναι το ένα σκέλος λοιπόν, που κανένας δεν λέει τίποτα. Από την άλλη μεριά, αυτό αφορά τους Έλληνες και πολύ περισσότερο τους Κυπρίους Έλληνες. Ναι, για να ακούσουμε. Τι κάνανε. Διάβασα ότι στις 23 του μηνός αυτούνου που μας πέρασε, αυτούνου του Νοέμβρη δηλαδή, ναι, η Χαραυγή, η εφημερίδα της Κύπρου, Χαραυγή, δημοσίευσε ένα άρθρο όπου λέει ότι με τα στραβά μάτια ή με την ανοχή των κοιονόκρανων της πράσινης γραμμής που είναι διαιρεμένο το νησί της Κύπρου, αποχώρησαν από κάποιες συγκεκριμένες περιοχές και δώσαν την ευκαιρία στους τουρκοκύπριους Τούρκους και στον τουρκικό στρατό κατοχής να προελάσουν πιο νότια. Και κατέλαβαν 24 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους εντός της πράσινης γραμμής, την οποία την απέδωσαν για χρήση γεωργίας και επικισμού στους τουρκοκύπριους και στους επίγους που μεταφέρουν από την Τουρκία. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα όταν δεν τα βλέπουμε, όταν δεν τα δείχνουν και πάρα πολύ, και όταν κυνηγάμε από πίσω τους Τούρκους να λέμε ελάτε να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να διαπραγματευτούμε τι. Τι θα τους δώσουμε. Ναι, τι θα πάρουμε. Τι θα παραχωρήσουμε επιπλέον. Κάθε φορά που συζητάμε και κάνουμε συσκέψεις, καταλήγουμε το τι θα χάσουμε. Όχι τι θα πάρουμε, τι θα χάσουμε. Ναι. Και περηφανεύονται οι Έλληνες κυβερνήτες μας ότι δώσαν λίγα. Δεν δώσανε πολλά. Ναι. Δηλαδή το κέρδος μας είναι πώς θα δώσουμε λιγότερα. Όχι πως δεν θα δώσουμε καθόλου. Το τι θα πάρουμε δεν παίρνουμε ποτέ. Ναι. Μόνο ναι, δίνουμε. Ναι. Αυτή είναι η Έλληνα. Αυτή τη δημοκρατία έχουμε. Εγώ όμως θέλω να αναφερθώ κάτι άλλο. Υπάρχουν διάφορα... Θα φτάσω εκεί πέρα, θα φτάσω. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στην ιστορία με το... Γερουσία. Με τη Γερουσία. Ο διορισμός, λέει, του γερουσιαστή προϋπέθεται την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη. Πλήρη πολιτικά και αστικά δικαιώματα και ηλικία τουλάχιστον 40 ετών. Οι γερουσιαστές είχαν το δικαίωμα να προτείνουν νόμους, αλλά για να καταστεί νόμος του κράτους η πρότασή τους έπρεπε να ψηφιστεί και από τα δύο σώματα και να κυρωθεί και από το βασιλιά. Η καθιέρωση της ισοδυναμίας των δύο σωμάτων και ανεξέλεγκτος διορισμός των γερουσιαστών από τον βασιλιά καθιστούσαν τον ανώτατο άρχοντα απόλυτο κυρίαρχο του παιχνιδιού με σαφή υποβάθμιση της Βουλής, έτσι όπως είχε γίνει. Κατά την πρώτη συγκρότηση της Γερουσίας το 1844 διορίστηκαν 36 γερουσιαστές, μέσα στους οποίους ήταν πολλοί επιφανείς αγωνιστές του 21, δεν λέω ονόματα, και φτάνει η γερουσία αυτή να καταργείται με το Σύνταγμα του 1864 που ήταν το προϊόν της Επανάστασης της 10ης Οκτωβρίου του 1862 και που προκάλεσε την έξωση του Όθωνα και την άνοδο στο θρόνο του Γεωργίου του Πρώτου. Μετά τη μεταπολίτευση του 1924 που έχουμε κατάργηση της Βασιλείας και ανακήρυξη της αβασίλευτης δημοκρατίας, κατετέθηκε ψήφισμα στη Βουλή για την επανίδρυση της Γερουσίας ως ένα νομοθετικό σώμα που θα αποτελούσε φραγμό στην παντοδυναμία των πρωθυπουργών. Μήπως μας λέει αυτό τίποτα, στην παντοδυναμία των πρωθυπουργών. Αυτό έγινε 21 Μαΐου του 1924. Η Γερουσία αναβίωσε με το Σύνταγμα του 1927 και επανασυστήθηκε με το νόμο 3786 του 1929 με σκοπό την περιστολή της παντοδυναμίας της Βουλής και την αρτιότερη επεξεργασία των νόμων λόγω της σύνθεσής της.
Όπως καταλαβαίνεις, τέτοια δικαιώματα δεν μπορεί να έχουμε εμείς στη δημοκρατία μας. Έπρεπε να καταργηθούν. Και τα καταργήσαμε. Μήπως ξέρεις πόσο έζησε αυτή η γερουσία, 6-7 χρόνια. Ναι, δεν, γίνονται πάρα πολύ συχνά. Λοιπόν, δεν μπορούσε να ζήσει περισσότερο. Στις αρμοδιότητες. Γιατί είχαν κάποιες πατριωτικές ιδέες μέσα και κάποιες δικλείδες ασφαλείας για το λαό. Γιατί ήταν ο πόλεμος. Και τα κόμματα τότε κοίταγε το ένα ποιο θα φανεί πιο πατριωτικό από τα άλλα. Και για να φανεί πατριωτικό έβαζαν και κάτι για να βοηθάει για την πατρίδα μέσα. Αυτά τώρα έχουμε τίποτα από αυτά. Αυτά τον 19ο αιώνα. Ναι, ήταν τότε μετά τη μικρασιατική καταστροφή κλπ. Και επειδή ήταν πονεμένος ο κόσμος τότε, έβαλε και μερικές δικλείδες ασφαλείας δημοκρατικές μέσα. Οι οποίες όμως κάτσαν 5-6 χρόνια και τις φάγαμε αυτές. Δεν μπορούσαν να σταθούν. Εμένα αυτό το πράγμα τώρα με πηγαίνετε αλλού. Το 1945, ναι, έναν αιώνα μετά δηλαδή, ναι, έχουμε την ίδια συμπεριφορά της υφαρπαγής και ψηφοθυρίας από οπουδήποτε γίνεται, για τον οποιονδήποτε έχει συμφέρον να το κάνει, και φτάνουν στο σημείο να αγγίζουν ακόμα και την αλλαγή της άποψης του ίδιου του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, του Ζαχαριάδη, ναι, ο οποίος ενώ μιλάει για ανεξαρτησία της Μακεδονίας ως κατεχόμενης από τον ελληνικό στρατό, μάλιστα, της Μακεδονίας της δικής μας. Είναι γεγονός αυτό, ναι. Ενώ μιλάει για απελευθέρωση της Αλβανίας, ενώ μιλάει για απόδοση της Θράκης στους Τούρκους και τα λοιπά, ναι. Τα λέει αυτά το 1945. Ναι, ωραία, σωστά. Και επειδή του τα βγάζουν στη φόρα και γίνεται σάλος σε ολόκληρη την Ελλάδα και πανευρωπαϊκά, μετά από μερικές μέρες ανασκευάζει, διότι δεν μπορούσε, βλέπει να ότι πλέον πλήττεται το ίδιο του το σύστημα. Το σύστημα, βέβαια. Και εξαναγκάζεται να κάνει αυτό που θα λέγαμε δήλωση μετανοίας. Πώς το λένε, επανόρθωση. Διατύπωση στο ορθόν. Το ορθόν. Λοιπόν, τέλος πάντων, δηλαδή βλέπουμε ότι δεν αλλάζουν και πολύ πολύ οι αντιλήψεις και οι συμπεριφορές από τον έναν αιώνα στον άλλον και πάμε και φτάνουμε μέχρι σήμερα. Στις αρμοδιότητες της γερουσίας υπάγονται η άρση των διαφωνιών Προέδρου της Δημοκρατίας και Βουλής, η σύμπραξη της Βουλής για την εκλογή του Ανώτατου Άρχοντα και την αναθεώρηση που λέγαμε του Συντάγματος και η εκδίκαση των αδικημάτων του Πρωθυπουργού και των Υπουργών. Σήμερα έχουμε την άρση ασυλίας. Έχουμε το 86 άρθρο του Συντάγματος που πάει, τους κάνει αρχηγούς. Τους πολιτικούς τους κάνει ξεχωριστή κάστα από τον ελληνικό λαό. Αυτό το οποίο δεν μπορεί να σταθεί σε πνεύμα δημοκρατικό. Ναι. Έχουν δικαιώματα ανώτερα από τους άλλους Έλληνες. Από πού και ως που έχουμε δημοκρατία. Δεν έχει δικαίωμα ο δικαστής, ενώ βρίσκει κατηγορία για να βουλευτεί ότι έκανε έγκλημα, αφού δεν τον πιάνει από αυτό φόρο και τον βρίσκει μετά με την ανάγκη να τον βάλει φυλακή να τον συλλάβει. Πρέπει να πάει στη Βουλή και να δώσει άδεια η Βουλή. Δεν δώσει άδεια η Βουλή, δεν έχει δικαίωμα η δικαιοσύνη. Τέρμα, τέλειωσε. Και μετά, από πού και ως πού, Δημήτρη μου, λέμε περί δημοκρατίας. Τη δημοκρατία την έκανε Μοντεσκέ ο Γάλλος και λοιπά θεωρητικά το 1200 τόσο μετά Χριστόν. Και λέει η θεωρία της δημοκρατίας ότι διαφέρει από τη δικτατορία, διότι οι τρεις βασικές εξουσίες είναι ανεξάρτητοι η μία της άλλης. Ήτι η νομοθετική, η διοικητική και η δικαστική. Αν οι τρεις εξουσίες αυτές περιέλθουν σε έναν άνθρωπο, τότε είναι δικτατορία. Το Σύνταγμα εμείς σήμερα πρακτικά τις έχουμε σε έναν άντρα. Δηλαδή, η Βουλή έχει και την κυβέρνηση. Δεν έπρεπε οι υπουργοί να είναι βουλευτές. Απαγορεύεται. Διότι εφόσον οι υπουργοί είναι βουλευτές, είναι η διοικητική εξουσία και η νομοθετική ένα. Έχουν πράγμα βάλει, το οποίο δεν ισχύει στην Κύπρο. Ναι, όπου δηλαδή, η δημοκρατία δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή, μα και η Αμερική. Και η Αμερική δεν είναι οι υπουργοί βουλευτές. Απαγορεύονται.
Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχουμε. Έχει υπουργούς, ναι, ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι βουλευτές. Λοιπόν, τώρα εμείς έχουμε βουλευτάς υπουργούς. Εφόσον έχουμε βουλευτάς υπουργούς, έχουμε ενώσει την διοικητική εξουσία και την νομοθετική σε μία. Έχουμε βάλει την δικαιοσύνη υπό την Βουλή, διότι πρέπει να παραδέει τη Βουλή να ενεργήσει η δικαιοσύνη ενδεμένα τα χέρια της. Άρα έχουμε και τις τρεις εξουσίες έναν, στον πρόεδρο της κυβερνήσεως. Άρα ο πρωθυπουργός μας είναι δικτάτορας, κύριε βάση του συντάγματος μας. Δεν το γράφει έτσι το Σύνταγμα. Έτσι όμως το εφαρμόζουμε. Δεν το γράφει έτσι το Σύνταγμα, αλλά, ναι, αλλά δίνει... γίνεται με έναν έμεσο τρόπο και αυτό το πράγμα έχει αποδειχθεί. Γίνεται μέσιμο, δίνει με το άρθρο 60 και 61 το δικαίωμα τους βουλευτάς να αποφασίζουν ανεξέλεγκτα. Και αποφάσισαν έτσι. Και κάνανε δικτατορία. Επέβαλαν δικτατορία. Μισό λεπτό. Ακούω. Αποφάσισε με ποιο τρόπο θέλεις να σε σφάξω, πασά μου, για να γιάσεις. Για να γιάσεις. Δηλαδή, όταν λες το βουλευτή, είσαι ελεύθερος να ψηφίσεις ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Και μετά πάει και ψηφίζει αυτός κάτι άλλο από αυτό που του δίνει η κομματική του γραμμή. Και τον διαγράφουνε. Πού στηρίζεται αυτή η διαγραφή? Αυτή στηρίζεται καθαρό στη δικτατορία. Διότι ο αρχηγός του κόμματος έχει δικαίωμα απόλυτον στους βουλευτάς του. Βουλευτής που δεν του κάνει το χατήρι, τον διαγράφει αμέσως και τον βγαίνει από το κόμμα. Αυτομάτως. Αυτό είπαμε. Έχουμε δικτάτορα κατευθείαν. Κατευθείαν δικτατορία έχω. Για καθίστε και σκεφτείτε μόνο την περίοδο όλων και αυτών των μνημονίων που ψηφίζω. Το ένα και προχθές επίσημα. Πόσοι διαγράφησαν? Ναι, διέθεσα προχθές επίσημα, έθεσα θέμα της συντάγματος. Λέω, αν οι νομικοί του κράτους μας δεν είχαν το θάρρος να θέσουν, το θέτω εγώ και ας το μελετήσουν αν έχω δίκιο ή άδικο. Δεν έχουμε δημοκρατικό σύνταγμα. Έχουμε αυταρχικό, δικτατορικό σύνταγμα. Και επομένως μην παραπονούμαστε πώς διοικούμεθα. Διότι εφόσον δίνουμε το δικαίωμα στους βουλευτάς να κάνουν ό,τι θέλουν ανεξέλεγκτα και χωρίς να δίνουν λόγο σε κανέναν και χωρίς να δίνεται κανείς να τους ελέγξει, άρα είναι δικτάτορες. Δημιουργούμε μία κάστα διοικήσεως πάνω από τα κεφάλια μας. Ναι, μήπως και τώρα αυτή τη στιγμή δεν γίνεται το ίδιο πράγμα? Όχι, πρέπει τελικά οπωσδήποτε το σύνταγμα αυτό να αλλάξει τελείως. Ή τουλάχιστον να αναθεωρηθεί εις την βάση για να μπορέσει να γίνει να πάρει στοιχεία δημοκρατικά. Εγώ θέλω έχει να... η Ελβετία. Έχει το Ελβετικό Σύνταγμα. Το Ελβετικό Σύνταγμα τι λέει? Έχει δύο δικλείδες ασφαλείας. Η μία δικλείδα ασφαλείας είναι το ότι οι βουλευτές δεν είναι υπουργοί. Δεύτερον, στην κυβέρνηση δεν συμμετέχει το πλειοψηφικό, δεν την έχει το πλειοψηφικό κόμμα, αλλά κατά αναλογία όλα τα κόμματα. Δηλαδή το Υπουργικό Συμβούλιο στην Ελβετία δεν είναι, αποτελούν, τους, έχει 10 υπουργούς. Δεν είναι και οι 10 του κόμματος που πλειοψήφισε. Είναι 6 του κόμματος που πλειοψήφισε και οι άλλοι 4 είναι των κομμάτων που μειοψήφισαν. Τους διορίζουν εκείνα. Μία δικλίδα ασφαλείας. Δεύτερη δικλίδα ασφαλείας. Αν μαζευτούν ορισμένες υπογραφές, υποχρεώνουν την κυβέρνηση να κάνει δημοψήφισμα για το θέμα αυτό. Εάν εμείς είχαμε το δικαίωμα αυτό με το Σύνταγμά μας, είχε δηλαδή έστω μια μικρή δικλίδα δημοκρατίας που δεν έχει καμία το Σύνταγμά μας δικλίδα ασφαλείας δημοκρατική μέσα. Καμία. Το καταγγέλω επίσημα στους Έλληνες ομομαθείς. Λοιπόν, καμία. Θα μπορούσαμε να μην αφήσουμε σήμερα την κυβέρνηση να κάνει αυτές τις ατασταλίες. Να μαζέψουμε υπογραφές και να πούμε δημοψήφισμα, κύριε. Αν θα μπούμε στο μνημόνιο, δεν θα μπούμε. Δημοψήφισμα, κύριε, αν πρέπει να δοθούν οι 10 ή δεν πρέπει να δοθούν. Φτάσαμε σε σημείο να πουλάει η κυβέρνηση τον ΟΠΑΠ. Μα αν υπήρχε κάποιο πηγή πλούτου που να παίρνει άμεσα χρήματα η κυβέρνηση για να κινηθεί, ήταν ο ΟΠΑΠ. Που κάθε εβδομάδα εισπράττει εκατομμύρια. Ναι. Την έδωσε σε ιδιώτες, κύριε. Γιατί? Και να σου πω και κάτι άλλο, και να το μάθω ελληνικό, αλλά δεν το ξέρει. Αγαπητοί μου, θέλω τους 10 να τις ξεπολύσουν στους κατακτητάς. Γράφω στα βιβλία μου και στο τελευταίο βιβλίο μου και αυτό που θα γράφω τώρα, ότι διευθυντάς στις 10 έβαλαν ανθρώπους του κατεστημένου, υποτελείς του κατεστημένου, με εντολή να τις χρεοκοπήσουν για να μην μπορούν να σταθούν, για να τις ξεπολύσουν, να τις πάρουν. Στο ΝΟΣΕ τι έκαναν? Έχουν 2 χρόνια στο ΝΟΣΕ που δεν εισπράττει ο ΣΕ τα εισιτήρια, τα εισπράττει η εταιρεία. Ο ΣΕ μόνο τα έξοδα πληρώνει.
για να χρεοκοπήσει να τον πάρουν μια δεκάρα. Για σκέψου. Όχι μόνο τα έξοδα, κάνουν και κάτι άλλο χειρότερο. Του φορτώνουν στο ποσό αυτό που τον βάζει ακόμα περισσότερο μέσα τα υπολογιζόμενα μελλοντικά έργα που ακριβώς πρέπει να κάνουν για να κάνουν αναβάθμιση του ΟΣΕ. Ακριβώς. Για να φαίνεται υπερχρεωμένο. Το ίδιο πράγμα γίνεται, υπερχρεωμένο. Στο, ίδιο γίνεται, γίνεται και στο μετρό. Τα εισιτήρια του μετρό, το ξέρετε ότι τα εισπράττει το Υπουργείο Οικονομικών και όχι η Μετρό ΑΕ. Τα εισπράττουν εκείνοι που είναι ξύπνοι για να τα πάνε. Λοιπόν, εδώ το ΟΣΕ τα εισπράττουν ξένοι τα εισιτήρια, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, έχουμε τον ΟΣΕ, τον κινούμε με έξοδα του ελληνικού κράτους και τα εισιτήρια τα εισπράττει ξένη εταιρεία. Και τι θα κάνουν αυτοί που τα παίρνουν, δίνει και κάποια στο κράτος. Κρατάει αυτή σαν εταιρεία και δίνει και κάτι. Όπως κάνουμε τα διόδια. Τα διόδια δεν τα εισπράττει το κράτος μας, τα εισπράττει η εταιρεία. Και γι' αυτό έχει κάθε λίγο βάλει και από εδώ μέχρι τη Θεσσαλονίκη ήταν να πας 15 ευρώ τα κανόνες και τώρα, και τώρα είναι πάνω από 30. Το ξέρω, το ξέρω. Το ξέρω, σουφλιάς. Ναι. Ας το πω εγώ με ονόματα, δεν τρέπουμε καθόλου. Δεν το θυμόμουν τώρα, δεν τρέπουμε καθόλου. Λοιπόν, έκαναν άλλα τόσα. Διπλασίασαν τους σταθμούς διοδίων για να διπλασιάσουν τα έσοδα. Και λέω, ρε άνθρωπε το Θεό, ένα να τα πάρει το ελληνικό κράτος, καλά είναι να πληρώσω διπλάσια διόδια. Μα τώρα δεν τα παίρνει το κράτος, τα παίρνει ιδιώτες. Δίνουν κάτι στο κράτος. Πόσα δίνουν στο κράτος, Έλληνα? Τραβάνε ένα φάκελο σφραγισμένο χοντρών, το δίνουν στον υπουργό. Και από εκεί και πέρα δίνουν και μερικά στο κράτος. Και τα άλλα τα κρατάνε αυτοί. Άμα λοιπόν τις πηγές πλούτου Έλληνες τις έχουμε δώσει σε ξένες εταιρείες και ξένα χέρια και λέμε ότι είμαστε χρεωμένοι και ψάχνουμε να βρούμε από εδώ να πατήσουμε τους μισθούς, τις συντάξεις κλπ. Γιατί κύριε, τις πηγές από τις οποίες θα παίρναμε λεφτά τις δίνετε στους ξένους και μετά λέτε πώς θα ζήσουμε, πώς θα ζήσουμε. Τελειώσαμε, πάει σαν κράτος. Δηλαδή μας καταστρέφουν Έλληνες. Έχω ένα βιβλίο, θα κυκλοφορήσει σε 15 μέρες από τώρα που μιλάμε. Λέγεται «Χθες και αύριο». Στο τίτλος δεν λέει τίποτα. Ο υπότιτλος λέει «Πώς ζούσαμε οι άνθρωποι χθες και πώς θα ζουν αύριο». Και αποδεικνύει ο πλήρως ότι αύριο είναι η καταστροφή της ανθρωπότητας. Με πραγματικά δεδομένα. Εξάλλου, η σημερινή ζωή, αγαπητοί μου Έλληνες, είναι η πρόβα τζενεράλε για να μπούμε στην παγκοσμιοποίηση, στην αυριανή ζωή. Και πρέπει να μπούμε στην αυριανή ζωή, όχι μόνο εμείς, αλλά όλοι οι λαοί που θα μπουν στην νέα τάξη πραγμάτων, να είναι φτωχοί. Φτωχαίνουν όλους τους λαούς. Φτωχαίνουν με πρόγραμμα. Λένε τώρα και κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Αυτό τώρα το μνημόνιο και δεν έχει άλλο. Έρχεται μετά από ένα μήνα όχι, η Τρόικα. Όχι. Εδώ είναι αυτό που λέτε πριν και κόμμα. Κόμμα. Αυτό τώρα το μνημόνιο και δεν έχει άλλο. Δεν κόμμα έχει άλλο. Προς κόμμα. Το παρόν. Κόμμα προς το παρόν. Έχει το προς το παρόν. Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Έχουμε το κόμμα του συντάγματός μας, το πρώτο άρθρο. Κόμμα. Δεν έχει άλλο μνημόνιο. Κόμμα προς το παρόν. Λοιπόν, και μετά από λίγες μέρες η Τρόικα, ναι, απαιτήσει. Μα δεν ακούσατε μία δήλωση απίστευτη και απίθανη που έκανε ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, όπου δεν θυμάμαι πού είχε παραβρεθεί και από αναπαραγωγή άκουσα ναι την φράση έστω που χρησιμοποίησε και είπε το εξής. Ότι ναι, εντάξει, λέει, έχουμε υπολογίσει ότι ναι, μεν θα χρεωθούμε τόσα δις επιπλέον, αλλά εντάξει, για ποιος θα υπολογίζει τώρα αυτά, αυτά τα πράγματα θα πρέπει να έρθουμε να τα αποπληρώσουμε, λέει, να αρχίσουμε να τα αποπληρώνουμε το 2030. Ού, μέχρι το 2030, δηλαδή. Άστα, τι κάνει το λαό, ρε. Κόμμα, μα με κόρει το λαό. Αυτό το ίδιο σε μία άλλη μαρτυρία που είχε κάνει προς ένα δημοσιογράφο ο Ανδρέας, ο Παπανδρέου. Τότε. Που του είπε, όταν έλεγε αυτός ότι θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε το άλλο, θα κάνουμε τις τάδε επενδύσεις, θα διαθέσουμε τα τάδε χρήματα, προς ποιοι πράγματα, και του λέει ο δημοσιογράφος χαμηλόφωνα κατηδίαν, μα καλά, λέει, κύριε Πρωθυπουργέ, λέει, αυτά τα πράγματα που λέτε θα μας βγάλουν έξω, θα μας ρίξουν έξω την οικονομία. Και γυρίζει ο άλλος και του απαντάει και του λέει, ναι, το ξέρω, δίκιο έχεις, αλλά εγώ τότε δεν θα ζω. Πολύ ωραία.
Πολύ ωραία. Δηλαδή η λογική. Το ίδιο επανέλαβε και ο Γεωργιάδης. Κατά παράφραση. Το ίδιο πάει, επανέλαβε και ο Γεωργιάδης. Αλλά η ουσία του νοήματος παραμένει ίδια. Δηλαδή πάμε και φεσώνουμε με έναν τρόπο επέσχυντο δεν υπολογίζουμε τις επόμενες γενιές. Ναι. Γιατί για να καλοπεράσουν κάποιοι οι οποίοι απλώς βάζουν ως οι λίγοι. Διότι η παρούσα γενιά και οι προηγούμενοι και εμείς σήμερα κλείνουμε τα μάτια για να μας κοροϊδεύουν. Διότι εμείς ψηφίζουμε αυτούς και τους δίνουμε τα δικαιώματα αυτά. Και εφόσον εμείς τους ψηφίζουμε με το σύνταγμα αυτό, το οποίο τους δίδει υπεράνθρωπα δικαιώματα, τους δίδει δικαιώματα κατακτητή, και εμείς τους ψηφίζουμε, εμείς φταίμε. Εμείς φταίμε. Έχουμε πλήρη ευθύνη. Διότι δεν έπρεπε να ψηφίσουμε βάσει αυτού του συντάγματος. Δεν είναι δημοκρατικό το Σύνταγμα. Μα πέρα το καταγγέλλω ευθέως και ξεκάθαρα. Το Σύνταγμα, έτσι όπως είναι γραμμένο, περιέχει και τεράστιες αντιφάσεις. Δηλαδή, από τη μία μεριά βάζει αυτά τα κόμματα τα οποία. Δεν έχει αντιφάσεις διότι βάζει κόμμα. Λέει ότι οι εξουσίες θα ενεργούνται. Πρόσεξε τι ωραίο του λέει. Ας το πω, το έχω μάθει απ' έξω. Οι εξουσίες θα ενεργούνται για τα συμφέροντα του λαού και του έθνους. Κόμμα ως το Σύνταγμα ορίζει. Ναι, με τη μόνη διαφορά όμως. Και το Σύνταγμα ορίζει ότι τις εξουσίες δίνει όλες τους βουλευτάς και καμία στο λαό. Ναι. Έτσι ορίζει το Σύνταγμα. Ναι, από την άλλη μεριά όμως έχουμε και το άλλο. Το άρθρο 120 του Συντάγματος, στον παράγραφο 4. Δεν την εφαρμόζει κανένας Έλληνας, το ξέρω. Δεν την εφαρμόζει κανένας. Αλλά δυστυχώς. Αυτό είναι μια μεγάλη αντίφαση. Και η αντίφαση αυτή, κατά τη γνώμη μου, ονομάζεται η αντίφαση της συνενοχής. Ακριβώς. Δηλαδή φτάνει στο σημείο να σου λέει κάτι. Είμαστε συνένοχοι. Είμαστε. Δηλαδή οποιοδήποτε αύριο μεθαύριο μπορεί να δεχθεί ως κατηγορούμενος ότι κοίταξε να δεις, εσύ έκανες αυτό και έβλαψες τη χώρα σου. Ναι. Αυτός ο ίδιος ως κατηγορούμενος μπορεί να γυρίσει και να δείξει όλους τους άλλους και να πει: κοιτάξτε να δείτε, ολόκληρος ο λαός είναι συγκατηγορούμενος διότι εγώ έκανα αυτά που δεν έπρεπε να κάνω και αυτοί με αφήσανε να τα κάνω. Ναι. Αλλά αυτά δεν ισχύουν, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δηλαδή, όχι δεν υπάρχει. Υπάρχει, αλλά δεν λειτουργεί με αυτή τη λογική. Ναι. Λειτουργεί με τη λογική υπερασπίσεως των συμφερόντων του κατακτητή. Ναι. Άρα εμείς είμαστε υποχρεωμένοι. Του έσωθεν και έξωθεν. Ακριβώς. Να εκπληρούμε εκείνα τις εντολές του κατακτητή. Και όσοι δεν συμφωνούν με τις εντολές του κατακτητή είναι προδότες. Αυτοί είναι οι προδότες. Δηλαδή. Πατριώτης σήμερα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μου θυμήσατε τώρα μία κουβέντα που είχε πει στην 4η Εθνοσυνέλευση ο Καποδίστριας, που είχε πει ότι αναγνωρίζοντας ότι έχω να κυβερνήσω ένα κράτος πτωχό και αντιλαμβανόμενος το μέγεθος της υπέρτατης προσπάθειας που πρέπει να κάνετε εσείς ως υπουργοί από τη θέση των υπουργείων σας, ότι πρέπει οι μισθοί σας να είναι κατά πολύ μεγαλύτεροι, θέλω όμως να σας υπογραμμίσω και να σας πω ότι δεν μπορούμε από μια πτωχή χώρα όπως είναι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή να διαθέσουμε χρήματα περισσότερο από αυτά που θα μπορούσε η ίδια η πατρίδα να χορηγήσει προς εμάς, συμπεριλαμβανομένο και του εαυτού του. Και γι' αυτό το λόγο τους καλούσε και τους έλεγε. Ναι, δεν το συμπλήρωσες. Γι' αυτό εγώ παρετούμε των αποδοχών μου. Δεν δέχτηκε ο Καποδίστριας, δεν πληρωνόταν. Ναι. Α, μπράβο. Ναι. Και έδωσε και δεκάρα. Και έκανε την πρώτη τράπεζα με δικά του λεφτά. Και έδωσε και όλη την περιουσία. Ακριβώς. Όλη την περιουσία τη διέθεσε και έκανε την πρώτη τράπεζα για να λειτουργήσει η Ελλάδα και να πληρωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι στρατιωτικοί. Και οι στρατιωτικοί τότε πληρωνόταν με λεφτά του Καποδίστρια. Και εδώ θέλω να κάνω ένα ερωτηματικό, διότι το είδα στο διαδίκτυο με συγκεκριμένα στοιχεία. Στο διαδίκτυο μπορεί να κυκλοφορούν από ψέματα έως και αλήθειες. Θα το πω προς διερεύνηση, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, να το διερευνήσω. Λοιπόν, η υπεύθυνη να το διερευνήσω. Την περίοδο λοιπόν που καλούνται οι Έλληνες να ζήσουν με 300 ευρώ, όσοι είναι τυχεροί να έχουν μια δουλειά που θα τους δίνει τα 300 ευρώ. Ναι, πλέον, ναι. Ή να τους κόψουν τη σύνταξη ή να τους κόψουν το μισθό, φτάνουν στο σημείο και κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φωτογραφημένα fake που γράφουν μέσα, ας πούμε,
Παράδειγμα, αυτό είδα, δεν το ξέρω αν αληθεύει ναι, 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 ή αν είναι πλαστό, ναι, ναι. Αλλά λέει το εξής, ότι ο υφυπουργός οικονομικών, ο Σταϊκούρας, ναι, και ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Αντώνης Σαμαράς, έχει υπογράψει στις 8, στις 13 Οκτώβου ναι, του 2013 την μισθοδοσία ως ειδικού συμβούλου του Παντελή του Καψή με 500 τόσα χιλιάρικα το χρόνο. Άιντε πες το. 512.250 512.000 για το 2014 και για τα επόμενα έτη, χωρίς να τα αναφέρει ποια είναι τα επόμενα πόσα, έτη. Τα επόμενα, όσο για το τρέχον έτος 500, έχει άλλη τιμή. Ναι. Έχει την τιμή. Επειδή είναι και μουσουλμίνες, δίνει 250.000. Να στα πω εγώ απ' έξω. Να στα πω απ' έξω, εγώ μην ψάχνεις. Λοιπόν, καταλάβατε, Έλληνες. Λοιπόν, ενώ κόβουν από τις γριούλες που δούλεψαν 35 χρόνια, καθάριζαν σκάλες και τους βάζουν να παίρνουν 300 ευρώ σύνταξη, διότι 300 λέει παίρνουν και στη Βουλγαρία. Έλληνες, ο τιμάριθμος στη Βουλγαρία είναι 3 φορές μικρότερος από το δικό μας. Όταν ο Βούλγαρος παίρνει σύνταξη 300 ευρώ, αγοράζει τόσα αγαθά όσα αγοράζει ο Έλληνας με 900 ευρώ. Άρα όταν βάζουν τον Έλληνα με το τιμάριθμο αυτών των τρομερών που έχουμε σήμερα 300 ευρώ, σημαίνει ότι τον κάνουν 3 φορές φτωχότερον του Βούλγαρου συνταξιούχου. Μη σας κοροϊδεύουν. Και ενώ βάζουν λοιπόν 300 ευρώ στη γριούλα για να πάρει σύνταξη, βάζουν στο Καψί 512.500 το χρόνο, παρακαλώ. Αυτή είναι η δυσπραγία της Ελλάδος για το λαό, για να τον πνίξουν, να τον καταστρέψουν. Όχι για την άρχουσα τάξη που το σύνταγμά μας τη βγάζει άνω του ελληνικού λαού, το δημοκρατικό σύνταγμά μας. Άνω του ελληνικού λαού. Και παίρνει 512 χιλιάρικα το χρόνο. Και επειδή τώρα ήταν λίγοι μήνες που μπήκε. Δηλαδή είναι σαν να το χαρίζουν με παλιές της καλής εποχής τιμές. Μα τι λες τώρα. Και από μία βίλα το μήνα. Από μία βίλα το μήνα. Αυτή γιατί είναι η αντιστοιχία. Γιατί να μην το χαρίσουν, αφού είναι του κόμματος ο άνθρωπος. Μα για το κόμμα. Του κόμματος με κόμμα ή χωρίς κόμμα. Του κόμματος. Του κατεστημένου είναι. Πρέπει να είναι ανώτερος από το κόμμα. Για να βάλουν αυτόν και να του βάλουν τόσα σημαίνει πήραν εντολή απ' έξω. Στα μυστικά κονδύλια. Τα μυστικά τηλεγραφήματα. Δούλεψαν. Άκου τόσα λεφτά. Ναι. Τα κοντά σαν Έλληνες πόσα πληρώνουν τους συμμετέρους οι κυβερνώντες. Μπορείτε να αντιδράσετε, στάσου με συγχωρήσεις Δημήτρη. Mm-hmm. Μπορείς να αντιδράσεις Έλληνα. Εάν μπορείς είναι δημοκρατικό το σύνταγμα. Εάν δεν μπορείς να αντιδράσεις τότε δεν είναι δημοκρατικό. Δεν ξέρω αν κατάλαβες. Δημοκρατία είναι να μπορεί ο λαός να διεκδικεί τα δικιά του. Λοιπόν, αν δεν μπορεί δεν είναι δημοκρατία. Στρατηγία μου, αν μπορεί ο λαός να διεκδικήσει τα δικαιώματά του και να αντιδράσει από αυτού, τότε έχουμε δημοκρατία. Εάν δεν μπορούμε και δεν μας δίνει το Σύνταγμα τη δυνατότητα να το κάνουμε, τότε δεν είναι δημοκρατικό. Λοιπόν, επειδή αναφερθήκατε στην Ελβετία πιο πριν. Στην Ελβετία. Στην Ελβετία αν ήμασταν μπορούσαμε. Θυμήθηκα, θα μαζεύαμε υπογραφές και θα λέγαμε Θυμήθηκα δύο παραδείγματα τα οποία έχουν τρέξει τώρα εντός του 2013. Κάνανε δύο δημοψηφίσματα. Το τελευταίο που κάνανε νομίζω είναι την Κυριακή που μας πέρασε. Πού, στην Ελβετία. Ναι, κάνει συχνά δημοψηφίσματα. Ναι. Λοιπόν, και έγινε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Τι είχαν ζητήσει αυτοί τώρα, ένα κόμμα ζήτησε να γίνει δημοψήφισμα για να αποφασίσουν το λεγόμενο 1:12. Αυτό ήταν το θέμα. Το θέμα του δημοψηφίσματος. Του δημοψηφίσματος. Τι 1:12 τι. 1:12 τι. Θέλανε να συνδέσουν τις ανώτατες αποδοχές αυτών που λέμε το εμείς το άρχοντα, golden boys, ναι, και τέτοια, δηλαδή των ανωτάτων λειτουργών, ανωτάτων λειτουργών σε επιχειρησιακά και επιχειρηματικά στελέχη, ναι, που κυρίως εκεί πέρα έχουν, ναι, έχουν τράπεζες με τους βασικούς μισθούς, ναι, των άλλων, με τον κατώτατο βασικό μισθό του εργαζόμενου Ελβετού, ναι, και σου λέγε ότι αν ο κατώτατος μισθός
είναι 1000 ευρώ, ανώτερος θα πάει 12.000. Ναι. Ναι, λοιπόν, αυτό ψηφίσανε και δεν το περάσανε. Με 63% ψηφίσανε όχι. Να είναι όχι η απάντηση, δηλαδή να μπορεί να είναι μεγαλύτερο το ποσοστό αυτό, και δώσαν και απάντηση γιατί το ψηφίσανε έτσι. Ναι. Διότι θέλουν να παραμείνουν, λέει, απέναντι στην υπόλοιπη παγκόσμια αγορά ανταγωνιστικότεροι από τους άλλους. Και είναι ότι... σημασία, αυτό ναι. Αποφάσισαν, αυτό είναι σεβαστό. Ναι. Και να σου το πω άλλο όμως που κάνανε στο ναι. προηγούμενο δημοψήφισμα που κάνανε ήταν για να συνδέσουν τη συγκράτηση των μισθών. Ναι. Και το πετύχανε. Και το πετύχανε. Δηλαδή τη συγκράτηση όλων τους. Όλων. Δηλαδή να υπάρξει μία ισορροπία. Έχουν μία έννοια δημοκρατία στην Ελβετία. Το πρώτο σύνταγμα βέβαια δεν είναι το ίδιο, το έχουν αλλάξει, αλλά το πρώτο το συνέταξε ο Καποδίστριας. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω τώρα. Ότι το συνέταξε ο Καποδίστριας. Ναι. Πήγε να κάνει εφαρμογή των νόμων εδώ πέρα, τον φάγανε. Τον φάγανε εκεί, το εφήρμοσαν. Οι Ελβετοί το εφήρμοσαν. Οι Ελβετοί το εφήρμοσαν. Πριν 3 χρόνια οι Ελβετοί κάναν το εξής δημοψήφισμα. Θέλαν να βάλουν τα παιδιά των αλλοδαπών τη τρίτη γενιά να θεωρούνται Ελβετοί. Και ζήτησε μια μερίδα με υπογραφές των Ελβετών και λένε όχι, δεν θα το περάσετε σε νόμο, δεν το δεχόμαστε το νόμο, θα κάνουμε δημοψήφισμα. Και έκαναν δημοψήφισμα και ψήφισαν 54% όχι και δεν έγινε. Ναι, δηλαδή ναι. ούτε την τρίτη γενιά, εμείς αν έρθει μια ξένη, τριτοκοσμική και να έχει κάνει και κανένα δυο εγκλήματα στον τόπο της και να την κυνηγάνε και για δολοφόνο και γεννήσει στην Αθήνα, το παιδί της παίρνει ελληνική ηθαγένεια. Ας έχει έρθει 3 μέρες στην Ελλάδα και γέννησε. Του δίνουμε ηθαγένεια οι Έλληνες. Τόσο έξυπνοι είμαστε. Και με τον νόμο Σιμίτη, λοιπόν. Πίσω από την ηθαγένεια τι κρύβεται? Κρύβεται ένα άλλο πράγμα. Το ότι αυτό συνδέεται να έχει το δικαίωμα να μπορεί να καλέσει μέχρι 3 γενιές μακριά από τον ίδιο όλους τους συγγενείς του. Α, αυτό δεν το ήξερα. Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Και τους κάνει και ηθαγένειες. Καλά, μόλις εδώ γίνονται ηθαγένεια. Γιατί θέλουν να διώξουν τον ελληνισμό από εδώ. Μας κάνουν. Το έχω γράψει το βιβλίο εγώ πριν από 20 χρόνια. Τότε με περνούσαν, λέγανε τα παραλέει ο στρατηγός. Δεν τα παράλεγα. Εγώ είχα διαβάσει το σχέδιο, το κανονικό. Είναι σχέδιο αυτό. Να φέρουν 12 εκατομμύρια αλλοδαπούς στην Ελλάδα. Να μας φτωχύνουν, να μας κάνουν να φύγουμε από τη χώρα μας, να δώσουμε ηθαγένεια στους αλλοδαπούς και μετά από 20 χρόνια, 30 το πολύ, να είναι αυτοί οι τριτοκοσμικοί της Ασίας και της Αφρικής Έλληνες. Και γιατί λέω τριτοκοσμικοί? Πρόσεξε να δεις, Δημήτρη. Όταν έρχονται από το Αφγανιστάν, ας πούμε εδώ αλλοδαποί, δεν έρχονται οι ανεπτυγμένοι. Είναι αυτοί που δεν μπορούν να ζήσουν εκεί πέρα. Έρχονται οι εγκληματίες, έρχονται οι ζητιάνοι. Έρχονται οι λοποδίτες, αυτούς φέρνουν. Και δεν θα κάνουμε οι Έλληνες τους καλούς Αφρικανούς ή τους καλούς Ασιάτας. Κάνουμε τους τριτοκοσμικούς, κάνουμε τους εγκληματίες, κάνουμε τους λοποδίτες, κάνουμε τους ζητιάνους. Και θα κάνουμε αυτούς Έλληνες και οι Έλληνες θα πρέπει να εξοντωθούν σιγά σιγά και μας εξοντώνουν. Επίσημα και κάθε αυτό και από λίγο λίγο. Μας βράζουν όπως το βάταρχο στο καζάνι. Το λίγο λίγο. Το λίγο λίγο. Άλαβες. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση και αυτή είναι, θα πρέπει πάντως στις ερχόμενες εκλογές, όποιες αν γίνουν, και οι ευρωεκλογές, οι Έλληνες, αν θέλετε κύριοι να διαμαρτυρηθείτε, δεν ανάγκη να κάνετε επανάσταση, μπορείτε, θα γίνουν εκλογές το Μάιο, ευρωεκλογές, να μην ψηφίσετε ούτε ένα κόμμα από αυτά που είναι στη Βουλή, γιατί είναι όλα προσκυνημένα. Είναι αποδεδειγμένο ότι είναι προσκυνημένα. Να σου αποδείξω τώρα κάτι. Ναι. Είπε προχθές ο Τσίπρας. Τώρα που θα μπουν τα νέα φορολογικά μέτρα εις βάρος του λαού, καλό τους βουλευτάς της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ να ρίξουν την κυβέρνηση να μην τα ψηφίσουν. Χειροκράτησαν οι οπαδοί του Τσίπρα. Κατάλαβαν τι είπε ο Τσίπρας. Ναι. Εστήριξε την κυβέρνηση. Γιατί αν θέλει να ρίξει την κυβέρνηση για να κάνει εκλογές, να πάρει τους βουλευτάς του να φύγει. Έπεσε η κυβέρνηση. Γιατί να ρίξουν, γιατί κύριε Τσίπρα, να ρίξουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ την κυβέρνηση και δεν τη ρίχνεις εσύ? Δύναση να τη ρίξω ό,τι ώρα θέλεις. Εάν πεις ότι παρετούμεθα οι βουλευτές, όλοι γίνονται εκλογές. Γιατί τον βάλα τον Μιχαλονιάκο φυλακή? Δεν είπε ο Μιχαλονιάκος ότι θα φύγουμε από τη Βουλή και θα γίνουν εκλογές? Παπ, τον τζάκισαν. Τι σου λέει τώρα μέσα?
ή το παίρνεις πίσω τον δρόμο σου ή σε διαλύουμε. Εκβιασμός ήταν. Ξεκάθαρα εκβιασμός. Εάν ένα κόμμα το γράφω στην ανοιχτή επιστολή που δημοσίευσα με ελεύθερη ώρα πριν από 2 μήνες, ότι τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως στηρίζουν την κυβέρνηση περισσότερο από ότι οι βουλευτές της κυβερνήσεως, διότι δεν την ρίχνουν. Αν θέλουν να τη ρίξουν, οποιοδήποτε κόμμα τη ρίχνει η κυβέρνηση. Πώς? Να παραιτηθούν οι βουλευτές του ενέργεια και οι εφεδρικοί, οπότε θα χειρέψουν σε 10-15 περιφέρειες θέσεις. Βάσει του συντάγματος είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να κάνει εκλογές και εκεί λοιπόν θα φανεί ότι ο λαός πλέον δεν ακολουθεί τα κόμματα. Θα πάρουν μια μειοψηφία τρομερή. Οπότε δεν μπορούν να σταθούν, έχουν χάσει τη δεδηλωμένη και πρέπει να κάνουν κανονικές εκλογές. Επομένως, εφόσον τα κόμματα κάθονται στη Βουλή, σημαίνει ότι στηρίζουν την κυβέρνηση, κύριε Τσίπρα. Γιατί τρεμούλιαξε η κυβέρνηση, μόλις είπε ο Μιχαλολιάκος πριν από ένα μήνα, πριν τον βάλουν φυλακή, ότι θα πάρουν βουλευτάς και θα φύγω. Και μετά τον υποχρέωσαν και του είπαν: μην μιλάς, γιατί δεν ξαναβγαίνει τα τη φυλακή. Και τον βούλησε ο Μιχαλολιάκος, δεν του πήρε. Αν έπαιρνε τους βουλευτάς και γινόταν εκλογές, θα φαινόταν η γύμνια της κυβερνήσεως. Πρέπει λοιπόν τώρα τη γύμνια αυτή να τη δείξουν στις εκλογές, στις ευρωεκλογές. Και να μην γίνουν οι εκλογές, σας παρασύρουν Έλληνες και λένε: θα βγει πρώτο το τάδε κόμμα. Όχι, θα βγει το τάδε την άλλη μέρα. Όχι, θα βγει το τάδε. Όχι, κύριε. Οι εκλογές δεν θα γίνουν μεταξύ των κομμάτων της Βουλής. Θα γίνουν μεταξύ των προσκυνημένων Ελλήνων και των ελευθέρων Ελλήνων. Όλα τα κόμματα της Βουλής είναι προσκυνημένα. Όλα μαζί δεν πρέπει να πάρουν 20%. Και το 80% του ελληνικού λαού να ψηφίσει νέα κόμματα που θα ηγηθούν Έλληνες. Θα βγουν κόμματα. Έχουν βγει αρκετά. Βέβαια δεν τα έχει μάθει ο κόσμος, γιατί δεν ξέρετε. Λέτε, δεν υπάρχουν κόμματα ελληνικά. Υπάρχουν. Δεν τα ξέρετε. Γιατί? Γιατί δεν τα βάζουν στην τηλεόραση. Δεν τα λένε τα μέσα μαζικής αποβλακώσεως. Τα ΜΜΑ, μέσα μαζικής αποβλακώσεως, είναι για να σταματάνε το σκέπτεστε των Ελλήνων και να μην μαθαίνετε τις πραγματικές πληροφορίες. Υπάρχουν, κύριοι, κόμματα τα οποία θα βγουν. Αν ο ελληνικός λαός ψηφίσει καινούργια ελληνικά κόμματα καθ' αυτού ελληνικά κόμματα, τότε θα δείτε πως αλλάζει αμέσως η κατάσταση. Τότε και χρήματα υπάρχουν να σταθεί η χώρα και τα πάντα. Πρώτα-πρώτα, εάν βγει η ελληνική κυβέρνηση, μπορεί να πάρει τα χρήματα το ΣΟΡΑ. Τα χρήματα εκείνα μπορεί να τα πάρει η ελληνική κυβέρνηση. Αυτή δεν τα παίρνει, διότι δεν τους επιτρέπουν. Διότι βγαίνουμε από τα δύσκολα και θέλουν να μην βγούμε για να μας πάρουν τις δέκο, να μας πάρουν τα πετρέλαια, να μας πάρουν τα ορυκτά, να μας πάρουν όλα. Και όταν μας πάρουν, θα μας πούνε εντάξει τώρα. Βγαίνετε από την κρίση. Τι γίνεται, αλήθεια, με τον ΣΟΡΑ? Από ό,τι έχω μάθει, αυξάνουν όλο και περισσότερο οι αιτήσεις να δίνονται συνεντεύξεις από την Αμερική, από τον ίδιο τον ΣΟΡΑ και τον περίγυρο του. Άκουσε να δεις πού μπορεί ο άνθρωπος, ο σκεπτόμενος, να βρει την αλήθεια. Ναι. Η Αμερική έχει τέτοιους νόμους για τα πλαστά δολάρια και τα πλαστά ομόλογα, που όποιος συλληφθεί να έχει κάτι τέτοιο ή να πάει να το περάσει, μπαίνει φυλακή και δεν ξαναβλέπει που βγαίνει ο ήλιος. Ο ΣΟΡΑΣ, δεν ξέρω σήμερα αν είναι εδώ, αλλά πριν από 10 μέρες ήταν στην Αμερική. Πηγαίνω έρχεται στην Αμερική. Αν ήταν πλαστά τα ομόλογα, η Αμερική κυβέρνηση το είχε βάλει φυλακή. Διότι αυτά που έβαλε στον Καναδά τα 600 δις είναι ομόλογα της Αμερικανικής κυβερνήσεως. Έγινε πριν από 2 μήνες δίκη εδώ και απέδειξε ότι είναι ομόλογα της Αμερικανικής κυβερνήσεως. Βγήκε κάποιος εκεί Έλληνας δημοσιογράφος και λέει ότι αυτά τα κάνει η τάδε επιτροπή στην τάδε χώρα της Νοτιού Αμερικής, τα πλαστά και τα δίν και τα λοιπά και τα λοιπά. Αφού είναι γνωστό το όνομα αυτής της εταιρείας που κάνει τα πλαστά ονόματα, θα αφήνει η Αμερικανική κυβέρνηση να τους βάλει όλους φυλακή? Για όνομα του Θεού. Θα τους είχε βάλει όλους φυλακή. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η Αμερική είναι η χώρα η οποία έβαλε τον Αλ Καπόνε, τον έβαλε μέσα. Τον Αλ Καπόνε για τα λεφτά μπήκε και τον φάγανε. Όχι, είχε σκοτώσει 500 ο Αλ Καπόνε και τον δικάσανε για τους φόνους. Που σκότωσε τον δικάσανε για τα λεφτά. Για τους φόρους. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα θα αφήνανε το ΣΟΡΑ, αν ήταν πλαστά τα ομόλογα, αγαπητοί Έλληνα, και εσύ που καμαρώνεις και λες. Ποιο όμως υπάρχει ακόμα ένα δίκαιο για το ΣΟΡΑ? Τα πούμε όλα τα δίκαια. Γιατί εδώ εργαζόμαστε για την Ελλάδα, κύριοι. Και ό,τι λέω, το λέω επίσημα για να διευκολύνει την Ελλάδα, τον ελληνικό λαό, να ζήσει ελεύθερος. Διότι τώρα είναι σκλάβος
Το γράφω πριν από 20 χρόνια στα δουλειά μου. Τότε δεν με πιστεύατε, τώρα πλέον είναι καθαρό. Έχουν πετάξει την προσωπίδα. Λοιπόν, αν ο Σόρας χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά για να γίνει πρωθυπουργός και τον ψήφιζε ο ελληνικός λαός ως πρωθυπουργό και τον έκανε πρωθυπουργό, τότε υπήρχε ο εξής κίνδυνος, που το λένε κάποιοι και εκείνους τους παραδέχομαι, έχουν σκέψη. Ενώ αυτοί που λένε ότι είναι πλαστά τα ομόλογα, είναι ψεύτικα τα λεφτά ή δεν υπάρχουν, αυτοί είναι εκτός πραγματικότητας, δεν σκέπτονται. Είναι άνθρωποι που δεν σκέπτονται. Άστος, άχρηστοι. Να μην καμαρώνουν ότι είναι άνθρωποι. Ναι. Αυτοί όμως που σκέπτονται λένε το άλλο. Το ότι αν γίνει πρωθυπουργός, τότε αυτός θα έχει υποχρεώσεις έναντι αυτών που του δώσαν τα λεφτά. Και επομένως απλώς αλλάζουμε αφεντικό. Δεν ξέρω αν εσείς το σκέπτεστε, το σκεπτικό αυτό. Το σκεπτικό αυτό τα το έχω ακούσει. Μπράβο. Δηλαδή, οι σημερινοί που κυβερνάνε την Ελλάδα, σου λέει κύριε, τους έχουν αμύψει οι άλλοι και εξοφλούν τα γραμμάτια προς τους κατακτητάς. Εάν βάλουμε το Σόρα πρωθυπουργό στη θέση αυτού και τον έχουν δεμένον οι άλλοι, του δώσαν τα 600 δις, θα εξοφλάει και αυτός τα γραμμάτια προς τους κατακτητάς. Δηλαδή, απλώς αλλάζουμε κατακτητή. Ναι. Αυτό το σκεπτικό έχει μία βάση λογική, ναι, και δείχνει ανθρώπους που σκέπτονται, ναι, ενώ το προηγούμενο ότι είναι πλαστά δείχνει ανθρώπους ότι είναι ζώα, δεν σκέπτονται καν και επομένως τους είπανε αυτό, έχουν το υποσυνείδητο, το εγώ, το ότι εμείς τα ξέρουμε όλα και σου λέω άντε σβήσε τον αυτόν. Όχι αγαπητοί Έλληνες, δεν είναι σωστό αυτό. Σωστό είναι το δεύτερο σκέπτεστε. Ο Σόρας όμως δεν ζητάει κυβέρνηση, και εφόσον δεν ζητάει κυβέρνηση και δεν κάνει κόμμα πολιτικό, δεν μπορεί να το κατηγορήσει κανένα. Καταρρύπτεται και ο δεύτερος συλλογισμός. Οπότε μένει ο συλλογισμός ποιος. Εάν βγουν πραγματικοί Έλληνες με πραγματική ελληνική ψυχή, τα παίρνουν τα λεφτά αυτά, ξεχρεώνουν το χρέος το οποίο είναι λιγότερα από τα μισά από αυτά και έχουν τα άλλα μισά να αναπτύξουν τη χώρα, να την κάνουν την πρώτη χώρα στον κόσμο. Δεν βγαίνει κανένας να πάει να ζητήσει τα χρήματα τα οποία είναι μεγαλύτερα του χρέους από το κατοχικό δάνειο και τις αποζημιώσεις. Ναι. Δηλαδή, δύο είναι τα πράγματα. Τον Γερμανό δεν τολμά να ζητήσουν. Τολμά να ζητήσουν. Ξαφώς μας φτάει η Γερμανία, επειδή είπε τώρα τον Γερμανό. Πάνε δικοί μας να βγάλουν και ζητάνε, δεν είναι 120 δις. Ξαφώς μας φτάει η Γερμανία. Απάνω από 4.000 δις. Απάνω από 4-3 εκατομμύρια μας φτάει. Δεν μας έδωσε τις αποζημιώσεις του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν το μίλησε κανείς, το έγραψε στο βιβλίο μου για να μπορέσει να ξυπνήσουν οι Έλληνες. Δεν μας έδωσε. Εκείνο το έγραψαν, θα πω τώρα, τις αρχαιότητες που πήρε ο Χίτλερ. Είναι 1,5-3 εκατομμύρια η αξία. Διότι οι αρχαιότητες είναι διατιμημένες και τα έχει κάνει αυτός που γράψε το βιβλίο. Αν το θυμηθώ τώρα, θα πω για τις αρχαιότητες και είναι 1,5-3. Μίλησα μαζί του. Μου λέει: η στρατηγική είναι διατιμημένες. Έκατσα με το μολύβι και θα είναι 8.500 αρχαιότητες. Το Λεκάκι. Ο Λεκάκης. Ο Λεκάκης. Ο Λεκάκης το έγραψε. Αυτός που ήταν εδώ πριν είναι γιος του. Α, ο Ανδρέας. Α, ο Ανδρέας που είναι εδώ. Λοιπόν, μίλησα με τον άνθρωπο, κάθισε και τα έβγαλε με το μολύβι. Είναι 1,5-3. Ωραία, επειδή είναι πολλά, να βάλουμε κάτι λιγότερο, να κάνουν μια επιτροπή. Δεν θα μας τα διατιμήσει καμία επιτροπή. Η διατίμηση δεν θα πέσει κάτω από το 1,200. 1,3-200 ναι. δις. Ναι. Αυτά μόνο. Ναι. Έχουμε το δεύτερο παγκόσμιο πολέμο, έχουμε το δάνειο, έχουμε το χρυσό που μας πήραν. Απάνω από 4-3 μας χρωστάνε οι Γερμανοί. Και θα μας πάνε να μας εξοφλήσουν ψυχούλα. Και κάνουν τους άντρες οι δικοί μας και λέει: εμείς θα πάρουμε τα λεφτά από τη Γερμανία. Τι θα πάρεις ρε, κάνεις τον άντρα. Τι κάνεις τον άντρα, σου δώσουν ψυχούλα και καλύψει τον ελληνικό λαό ότι πήρες τις αποζημιώσεις για να εξοφλήσει η Γερμανία με ψυχούλα. Άστα καλύτερα. Να μην τα έχουν. Να βρεθούν κάποιοι άνθρωποι που να έχουν βαρύδια στο παντελόνια τους να τα πάρουν. Και αν δεν πάρουν τόσα, να πάρουν τα μισά. Γερμανός πολιτικός, αν θυμάσαι, πέρυσι, είναι περίπου ένας χρόνος. Δήλωσε επίσημα. Λέει: μην παραζορίζετε τους Έλληνες, γιατί αν ξυπνήσουν, χάθηκε η γερμανική οικονομία. Ναι, έχει πει ότι θα τους βουλιάξουν. Θα μας βουλιάξουν. Ναι, ναι. Αλλά ποιος να ξυπνήσει, δούλοι. Έχουμε δούλους. Αν ο ελληνικός λαός στις ερχόμενες εκλογές, όποιος και αν είναι, και οι ευρωπαϊκές για ευρωβουλευτάς, εάν δεν ψηφίσει κανένα από τα κόμματα που είναι στη Βουλή και ψηφίσει νέα ελληνικά κόμματα, να ξέρεις ότι η Ελλάδα σώνεται, αλλιώς δεν σώνομαστε. Δεν υπάρχει τρόπο, εκτός αν επαναστατήσουμε. Κάνουμε επανάσταση, έχει θύευα.
Αλλιώς δεν γίνεται. Μα επιτρέπεται να έχουμε πόλεμο καθημερινό? Ξέρεις ότι περάσανε αυτοκτονίες 5.000? Ναι, το ξέρω. Το ξέρεις. Πόσο κόσμο το ξέρει όμως? Τι κάνουν? Τι κάνουν οι Έλληνες? Περιμένουν να φτάσουν εκεί. Και κατά τα άλλα έχουμε τον άλλον, τον διευθυντή, αν θυμάμαι, της Νεστλέ, ο οποίος λέει ότι το νερό δεν είναι αγαθό, είναι είδος προς πώληση, είναι εμπορεύσιμο είδος. Ναι, ξέρεις ότι έχουν πάρει 9.000 πηγές της Ελλάδος. Της Δε Θεσσαλονίκης στο Ιεραγωγείο έχουν πάρει το 30% προς το παρόν. Έχει πουληθεί το νερό της Θεσσαλονίκης, αλλά δεν έχει πουληθεί σαν σύνολο. Έχει 30-35%. Αλλά όταν η εταιρεία πήρε το 30-35%, θα λαδώσει και κανένα δύο ακόμα συμβούλους εκεί στο Δήμο και θα πάρει το 51%. Και τέλειωσε. Ελέγχει. Και όταν ελέγχει το νερό, ελέγχει την υγεία του πληθυσμού. Ναι, ναι. Βέβαια. Οι περισσότεροι χωρέρες και λοιπά πήγαν από τα υδραγωγεία. Μα όταν... το ίδιο γίνεται και από τα φάρμακα. Η υγεία του πληθυσμού ελέγχεται από τα φάρμακα. Οι Πέρσες βασιλείς πώς καταλάμβαναν τα διάφορα κράτη? Δηλητηρίαζαν τα υδραγωγεία τους. Λοιπόν, και έπεφτε λοιμός και τους πλάκωναν με το στρατό. Έχουμε και το παράδειγμα του Δημήτρου του Πολιορκητή, που δεν κατάφερε να μπει μέσα στη Ρόδο όταν πήγε να την πολιορκήσει, και τι έκανε? Ναι μεν δεν έγινε κατακτητής της πόλης, αλλά τους μετέδωσε τόσες ασθένειες πως τους έκλεισε όλες τις πηγές, όλους τους αγωγούς, τους αγωγούς της εξόδου, των εξόδων των νερών από τα τείχη, και λιμνάσαν αυτοί μέσα, μέσα. Και παθαίνανε ασθένειες. Ασθένειες. Και μετά σηκώθηκε και έφυγε. Τους έκανε τη ζημιά. Δεν του κάνανε το χατήρι. Λοιπόν, εμείς πουλάμε 9.000 πηγές έχουμε πουλήσει στους κατακτητές Έλληνες. Και της Θεσσαλονίκης στο Ιδραγωγείο 30% το νερό Θεσσαλονίκης. Τώρα έρχεται η σειρά των Αθηνών. Θα δούμε πώς θα το βρουν. Ξέρουν κόλπα. Θα κάνουν κάποιο κόλπο. Θα μας δείξουν ότι κινδυνεύουμε, ότι θα μείνουμε νηστικοί. Θα κάνουμε, θα φτιάξουμε. Αν όμως δώσουμε το νερό, θα μας δώσουν ψωμί να φάμε. Και θα τους το δώσουμε. Βέβαια. Γιατί? Πώς βάλανε το Σαμαρά πρωθυπουργό, θυμάσαι? Βάλανε τον Γιώργο Παπανδρέου και θα κάνουν δημοψήφισμα και τα λοιπά. Όλος ο διεθνής τύπος που αυτοί τον καταχυτέ τον χρηματοδοτούν και τον καρτάν δικός τους είναι, είπαν ότι η Ελλάδα καταστρέφεται. Ο Σαμαράς, όχι και να καταστραφούμε, θα τη σώσω εγώ. Και μπήκε ο Σαμαράς σαν παλικάρι να μας σώσει. Και μας έριξε πιο βαθιά στο βούρκο. Μας τράβηξε μια κλωτσιά και πήγαμε στο βούρκο. Τώρα, πιο βαθιά. Γιατί αναφέρατε αυτό το γεγονός? Έχω μια πορεία. Λέγε. Τι είναι αυτό που παίχτηκε μέσα στη Νέα Δημοκρατία μεταξύ των 5 υποψηφίων για να πάρουν την προεδρία του κόμματος? Και οι 5 γινήκανε οι εξής 2. Γίναν 3 και μετά γίναν 2. Ναι, γίναν 2. Και μετά από τους 2. Ψήφισε ο ελληνικός λαός όποιον θέλει. Άκουσε να δεις. Αυτό κάπως λανσάρεται αυτό. Άκου Δημήτρη μου. Να διαβάσει κανένα βιβλίο μου. Ναι. Διότι στο τελευταίο βιβλίο μου, Οι Μεγάλες Απάντες, αυτό ειδικό το γράφω. Αλλά το γράφω και στο καινούργιο που θα κυκλοφορήσει σε 10-15 μέρες. Χθες και αύριο. Τι κάνουν? Σου λέει, εμείς δεν επεμβαίνουμε στα εσωτερικά πολιτικά της χώρας. Αλλά βάζουν αρχηγό κόμματος δικό τους και του δίνουν εντολή και βάζει υποψηφίους μόνο κρυφούς πράκτορες τους. Δηλαδή, και έτσι τώρα ο ελληνικός λαός να ψηφίζει ο κορδέλι. Άκου τώρα οι Έλληνες να καταλάβετε τι παίχτηκε στη Νέα Δημοκρατία για τη διαδοχή του Καραμανλή, του Κώστα. Βγήκαν 5. Στην αρχή 6 είχαν βγει. Λοιπόν, ο ένας έφυγε γρήγορα, μείναν 5. Μετά από λίγες μέρες φεύγουν 2 και μένουν 3. Ο Αβραμόπουλος, η Ντόρα και ο Αντώνης. Λοιπόν, όσο πλησίζαν οι εκλογές, παρετείται ο Αβραμόπουλος χωρίς να δικαιολογήσει την παρέτησή του γιατί. Άρα τον έπιασε το κατεστημένο και του είπε φεύγα. Τώρα γιατί του είπε φεύγα? Να κάνω μια παρένθεση. Λέγε. Παρένθεση υποψία. Ναι. Το γεγονός ότι εκείνη την περίοδο βλέπουμε ότι ο Αβραμόπουλος αποχωρεί, μήπως μπορεί να συνδεθεί με ένα μελλοντικό γεγονός αντικατάστασης του Σαμαρά από τον Αβραμόπουλο ως κάτι προς
εξόφληση. Ή αυτό ή Προέδρο Δημοκρατίας. Ή Προέδρο Δημοκρατίας. Πάντως οπωσδήποτε κάτι του τάξανε το Αβραμόπουλο και ο Αβραμόπουλος παραιτήθηκε χωρίς να δικαιολογήσει την παραίτησή του. Και μένουν δυο. Η Ντόρα και ο Αντωνάκης. Και οι δυο της Μπιλντεμπρίκ. Και οι δυο δεμένοι στο άρμα των κατακτητών. Ψήφισε βλάκα ελληνικέ λαέ όποιον θέλεις. Ψήφισε ρε μαλάκα όποιον θέλεις. Δηλαδή, αν δεν ψήφιζε τον Αντωνάκη, θα ψήφιζε την Ντόρα. Δηλαδή, σήμερα τι θα άλλαζε αν ήταν η Ντόρα πρωθυπουργός και δεν είναι ο Αντωνάκης. Τι θα άλλαζε. Ο αδερφός της, δεν είναι ο Μητσοτάκης ο Κυριάκος, δεν είναι υπουργός και κόπτεται για την κυβέρνηση του Σαμαρά. Είναι αυτός που διέχει κόσμο. Άμα ήταν η Ντόρα, δεν θα κόπτεται για την κυβέρνηση της Ντόρας. Ναι. Λοιπόν, Έλληνες, τι άλλαζε δηλαδή, αν δεν ψηφίζατε το Σαμαρά και ψηφίζατε τώρα, τι θα άλλαζε. Μα έτσι και αλλιώς. Έτσι και αλλιώς το κατεστημένο θα υπηρετούσε και ο ένας και ο άλλος. Μα και στις ψηφοφορίες που γίνηκαν επί των μνημονίων. Ναι, έκανε τον Άδωρο να ψηφίσει και μετά μας κουβάλισε ένα παντάλα ο Αντωνάκης. Ναι, αλλά η Ντόρα ψήφιζε από την αρχή, ναι. Κι αν ήταν πρωθυπουργός, δεν θα ψήφιζε, ρε, εγώ. Δηλαδή, κατάλαβες. Το λέω αυτό το παράδειγμα στους Έλληνες για να καταλάβουν, έτσι γίνεται και με τα κόμματα. Όποιο κόμμα θέλει ψήφισε. Όλα τα κόμματα είναι δικά τους. Και απέδειξα ότι είναι δικά τους και το πω άλλη μια φορά, θα το πω. Να, εδώ το έχω. Λοιπόν, το έχω γράψει και στα βιβλία μου, αλλά και στην ανοιχτή επιστολή που δημοσίευσα στην Ελεύθερη Ώρα. Ότι τα κόμματα όλα είναι του καταστημένου. Γιατί, πρώτον, κανένα δεν ζητάει την διόρθωση του συντάγματος να γίνει δημοκρατικό. Κανένα. Το έχουν πάρει χαμπάρι. Διότι εδώ πέρα έχουν το Χρυσοκοίδη, ο οποίος πήγε και ψήφισε το μνημόνιο και είπε ότι. Κάνει λάθος. Και οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δεν διάβασα τι ψήφισα και τι υπέγραφα. Καλά, τότε τον πήγαν, ήταν γρήγορο. Ήταν γι' αυτό. Ήταν γρήγορο. Αλλά το Σύνταγμα είναι μόνιμα. Λοιπόν, πρώτον λοιπόν δεν δέχονται αυτό. Άρα, αφού κανένα κόμμα δεν δέχεται, είναι του κατεστημένου. Δεύτερον, του έστειλα εγώ επιστολή με την καταγγελία που έκανα τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ότι τα κόμματα Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ είναι παράνομα στη Βουλή. Από το 9, από το 2009. Και λέω, ενεργήστε να γίνει δίκη. Οπότε, ο λόγος. Τώρα θα σου πω το λόγο. Να γίνει δίκη, οπότε κρίνονται παράνομα και δεν δικαιούνται να είναι στη Βουλή τα δύο κόμματα. Δεν δικαιούνται, είναι παράνομα στη Βουλή. Αλλά τι άλλο. Κερδίζει ο ελληνικός λαός ότι πέφτουν όλες οι συμβάσεις που έκαναν, ακυρώνουν τα πάντα. Διότι είναι από άκυρες κυβερνήσεις. Και δεν κουνήθηκε κανένα κόμμα να το κάνει. Ο γιατί? Λόγος τώρα. Ο λόγος δεν τους αφήνει το κατεστημένο. Είναι πιο δούλοι το κατεστημένο. Αν το κατεστημένο. Όχι, άλλο ρωτάω. Α, ποιος είναι ο λόγος γιατί είναι παράνομα. Ναι. Διότι βάσει του νόμου 159 και 134 του ποινικού κώδικος, βουλευτής, πολιτικός ή κόμμα δωροδοκούμενων δεν έχει δικαίωμα να είναι στη Βουλή. Είναι εκτός Βουλής. Υπήρξε προηγούμενο πριν 28 χρόνια στην Ιταλία με το Χριστιανοδημοκρατικό και ένα άλλο κόμμα. Πήγαν στο δικαστήριο το Ιταλικό, είπε το, γιατί είναι αποδεδειγμένα ότι δωροδοκήθησαν. Δικάστηκε ο Χριστοφοράκος στη Γερμανία από γερμανικό δικαστήριο. Έχουμε επίσημη καταδίκη του Χριστοφοράκου, ένα χρόνο φυλακή, διότι δωροδοκούσε τα κόμματα Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟ. Ξεκάθαρα η απόφαση του δικαστηρίου. Δημοσιεύτηκε εδώ από το Βήμα. Λοιπόν, και εφόσον δημοσιεύτηκε και είναι ξεκάθαρη, άρα αυτά είναι παράνομα στη Βουλή. Εάν ένα κόμμα ή εγώ έκανα καταγγελία, έχω το δικαίωμα. Το αυτεπάγγελτο της δικαιοσύνης δεν υπάρχει εδώ. Ποιο? Το αυτεπάγγελτο της δικαιοσύνης δεν υπάρχει εδώ. Από πού το, την εγκαταργήσει, μα τι είπα πριν. Μα δικτατορία έχουμε. Δεν είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη, αυτό δεν είπα. Το απέδειξα πριν και στο αποδεικνύω και τώρα. Εγώ μπορώ να ρωτήσω όμως. Ρώτα όποιον θέλει. Λοιπόν, ρώτα όποιον θέλει. Λοιπόν, εάν ο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το λέω δημόσια, είχε ορίσει δικάσιμο και γινόταν δίκη, τα κόμματα αυτά είναι παράνομα στη Βουλή. Και με όλους τους βουλευτές τους. Με όλους τους βουλευτές. Και όλοι οι βουλευτές. Με τη μήνυση που έκανε αυτός ο γιατρός της Χαλκίδας. Άλλο εκείνο ήταν, άλλο εκείνο ήταν φιάσκο. Ναι. Ήταν φιάσκο. Για να πάρουν άφηση αμαρτιών. Να τη βγάλουν, ήταν φτιαγμένη έτσι, γραμμένη, δεν ήξερε ο άνθρωπος να τη γράψει. Και την έγραψε πρόχειρα, δεν μπορεί ο καθένας να κάνει μήνυση. Την έγραψε πρόχειρα, την έβαλε, τη βάλανε αρχείου, πώς λένε, διαβουλεύματος,
Οπότε όποιος κάνει για το ίδιο θέμα θα πάει για βουλεύματος, είναι προδεδικασμένο. Άστο αυτό. Το δικό μου δεν τολμά να το βγάλω να δικαστεί. Διότι είναι ξένο δικαστήριο, έχει καταδικάσει και έχει αποδείξει ότι χρηματοδοτήθηκαν τα κόμματα αυτά. Το ίδιο έχει γίνει στην Ιταλία πριν από 28 χρόνια. Γαλλικό νομίζω ή αγγλικό δικαστήριο είχε δικάσει τα δύο κόμματα ότι δωροδοκίδησαν. Λένε οι Ιταλοί δικαστές, δεν αναγνωρίζουμε την ξένη απόφαση ξένου δικαστηρίου. Πήγαν οι Ιταλοί στο Διεθνές Δικαστήριο και είπε ότι δικαστική απόφαση επισήμου κράτους είναι σεβαστή από όλα τα δικαστήρια του κόσμου. Οπότε οι Ιταλοί τα βγάλαν από τη Βουλή τα δύο κόμματα. Μάλιστα. Και επειδή το έχω γραμμένο και αυτό εγώ το παράδειγμα στην μήνυση την οποία έκανα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν τολμάν να... Μήπως εκεί δεν φαίνεται. Λοιπόν, επειδή έχω βάλει και την απόφαση των Ιταλών, το παράδειγμα το ιταλικό, δεν τολμάν να βάλουν σε δίκη την καταγγελία μου. Διότι τότε πέφτουν και τα μνημόνια όλα και οι υποχρεώσεις των κυβερνήσεων. Ναι. Και δεν τολμάει να το κάνει κανένα ακόμα. Έστειλα την καταγγελία μου, έστειλα τα σχολιά μου με επίσημα και τα έδωσα σε όλα τα κόμματα. Όταν λέμε όλα, να μην τα λέω ένα-ένα, και στο ΚΚ και στη Χρυσή Αυγή και σε όλα. Κανένας δεν έκανε. Εγώ είχα και μια απορία και με το ΚΚΕ στις εκλογές που ήταν ακόμα Γενική Γραμματέας η Παπαρίγα. Που είχε ρωτηθεί, θυμάμαι, το είχα ακούσει στο ραδιόφωνο, της έπαιρνε συνέντευξη ένας δημοσιογράφος του ραδιοφώνου του Sky, ο Κουφόπουλος. Ναι. Και τη ρωτάει, σε αυτά τα πεντάλεπτα που εμφανιζόντουσαν οι αρχηγοί των κομμάτων. Ναι, 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 ξέρω. Λέει, λοιπόν, κυρία Παπαρίγα, είσαστε έτοιμοι να κυβερνήσετε? Και καταλαβαίνεις ότι οι άλλοι μένει δευτερόλεπτα ως ευρόντιτη σιωπηλή και μετά αφήνοντας ένα χαμόγελο, έτσι, γέλιο να ακουστεί έτσι με ένα ιδιαίτερο μακρόσυρτο τρόπο. Μα τι λέτε, λέει, είσαστε σοβαροί, λέει, εμείς, λέει, δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε. Ναι, το θυμάμαι. Ξέρετε, λέει, πόσο δύσκολη είναι, λέει, η διοργάνωση, λέει, η επιτυχία μιας απεργίας. Από τις 2 η ώρα, λέει, πρέπει να σηκωθείς για να την οργανώσεις, λέει, να ξεκινήσει να γίνει καλά το πρωί. Δηλαδή, εδώ έχουμε το εξής απίστευτο. Ένα κόμμα επίσημο, με τον επίσημο επικεφαλής του, να λέει ότι, ξέρετε κάτι, κόσμε, εσείς που θέλετε να πάτε να ψηφίσετε για να βγάλετε μια κυβέρνηση να σας κυβερνάει, εγώ βγαίνω και σας λέω ότι εγώ δεν θέλω να κυβερνήσω, αλλά όμως θέλω την ψήφο σας και ελάτε μαζί μου, διότι θέλω, με δύο λόγια, να αφαιρέσω με έμεσο τρόπο μερικούς το ποσοστό από αυτών. Ακριβώς. Που θα πηγαίνανε να δώσουν την ψήφο τους για να ενισχύσουν τον προς κυβέρνηση συνασπισμό για να μπορούμε να τον ελέγχουμε. Για να μπορώ εγώ να δημιουργώ ατασταλίες και προσκόμματα. Όχι, έχουν την εντολή αυτή τα μικρά κόμματα για να έχουν αδύνατα τα μεγάλα. Φανές, να βγαίνει και να σου λέει ένα κόμμα το οποίο κατεβαίνει. Και όμως αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή οι εκλογές. Αυτή είναι η αλήθεια. Από ό,τι ξέρω εγώ, οι εκλογές κηρύσσονται για να πάρει ο κάθε ένας θέση όσο το δυνατό καλύτερη με στόχο και πορεία στο να κυβερνήσει. Ναι. Δεν λέει κανένας νόμος ότι οι εκλογές γίνονται για το ποιο είναι το κόμμα αυτό το οποίο θα αναλάβει να δημιουργεί και να οργανώνει απεργίες. Τώρα είπατε ακριβώς αυτό, το έχω γραμμένο στο βιβλίο. Βάζουν οι κατακτητές ορισμένα κόμματα να ελέγχουν όλες τις τάσεις του λαού. Για να τους ελέγχουν όλους και να τους έχουν κομμάτι. Το κομματιάζουν. Γιατί? Για να μην έχουν και τα κόμματα που κυβερνάνε παντοδυναμία, για να μπορούν να τα ελέγχουν. Ναι. Διότι σου λέει, αν ή θα κάνεις αυτό ή σε ρίχνω. Ή κάνεις αυτό ή σε ρίχνω, οπότε τους έχουν στο χέρι πάντα όλους. Και επειδή θέλουν αυτοί να είναι πάνω να τρώνε και να είναι καλά, τους κάνουν όλα τα χατήρια. Γι' αυτό. Γι' αυτό έχουν τόσα κόμματα. Και γι' αυτό αποδεικνύω ότι, και το λέω και το τονίζω και βάλω το καλά στο μυαλό σου. Εάν οι κατακτητές δεν ήλεγχαν απόλυτα, αγαπητοί μου Έλληνες, τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, δεν θα μας είχαν τόσο σκληρά μέτρα. Θα φοβόταν να μην ρίξουν την κυβέρνηση η αντιπολιτεύση. Επειδή όμως έχουν εξασφαλίσει την αντιπολίτευση ότι θα στηρίξει την κυβέρνηση, γι' αυτό
βάζουν στην κυβέρνηση και μας έχει στύψει και έχει κάνει τόσους φτωχούς και 5.000 αυτοκτονίες. Παρακάτω, και άλλα να σου πω, ότι να σου αποδείξω ότι όλα τα κόμματα είναι το κατεστημένο. Θα πω εκείνο, γιατί δεν λέει κανένας, αφού το γράφω στα βιβλία μου, το λέω στις τηλεοράσεις όλες, και την προηγούμενη φορά το είπα και τώρα θα το πω και την άλλη θα το πω. Το ΚΙΣ, οι Εβραίοι δεν πληρώνουν φόρους για τα κινητά τους. Γιατί κανένας βουλευτής δεν λέει. Και σήμερα είδα τις εφημερίδες έξω, γράφανε ότι η Εκκλησία βρήκε τρόπους για να μετριάσει τους φόρους τους οποίους δίνει, να λιγοστέψει, να πληρώσει λιγότερους, και είναι πρωτοσέλιδο σήμερα στις εφημερίδες. Α, ως κατηγορία δηλαδή. Ως κατηγορία. Και ποιος είναι ο και λέω εγώ, δεν το θυμάμαι τώρα, δεν διάβασα ποιος είναι ο αρθρογράφος, και λέω εγώ τώρα. Και άλλοι βουλευτές των αριστερών κομμάτων το λένε αυτό στη Βουλή. Αυτό, αγαπητοί μου Έλληνες, αυτοί το λένε και καμαρώνω ως Έλληνες. Είναι οι προδότες. Ξέρουν ότι το ΚΙΣ δεν πληρώνει φόρους. Και γιατί ελέγχουν την Εκκλησία να πληρώσει περισσότερους και δεν ελέγχουν το ΚΙΣ, δεν πληρώνει ούτε δεκάρα. Και η Εκκλησία όσο περισσότερους να πληρώσει, δεν μας βγάζει το αδίέξοδο. Το ΚΙΣ αν πληρώσει είναι δισεκατομμύρια οι φόροι του έτους. Είναι τεράστιες οι περιουσίες του ΚΙΣ. Και ψάχνουν να βρουν έλλειμμα, έχουμε 2 δις, ξέρω εγώ, αυτό το χρόνο, και ψάχνουν τα 2 δις να τα βάλουν στον ελληνικό λαό να τον ζουμίσουν περισσότερο. Μα μπορούν να το πάρουν άνετα να βάλουν να πληρώσει το ΚΙΣ φόρο. Οι Εβραίοι. Και δεν τολμάει κανένας βουλευτής να το πει. Ούτε ένας δεν τολμάει, για να τον διώξουν. Το πετάξει το κόμμα το έξω. Αυτή η Βουλή. Αυτό σου πω. Όχι, είναι το κατεστημένο. Είναι φανερή προδότες Έλληνες. Ξεκάθαρα φανερή. Διότι οι βουλευτές της αντιπολιτεύσεως δέχονται την κατάσταση. Ο Τσίπρας στηρίζει την κυβέρνηση. Και μην καμαρώνει και λέει τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, παραιτηθείτε ή μην ψηφίζετε το νέο νομοσχέδιο για να πέσει η κυβέρνηση. Ρίξτε, Τσίπρα, μπορείς. Άμα πεις στηρίζουν την κυβέρνηση, στηρίζεις την ίδια ώρα. Ρίξτε. Τι καμαρώνεις και κάνεις τον Έλληνα. Χωρίς να πω, σε ρωτάω επίσημα, κύριε Τσίπρα. Από ποια οικογένεια Τσιπρέου υπάγησε? Εγώ γνωρίζω ένα μεγάλο οικογενειακό Τσιπρέο στη Λέσχο, το οποίο είναι ριζωμένο εκεί περισσότερο από 500 χρόνια, να μην πω και περισσότερα από 1000. Έχει έρθει από το Ισραήλ, Εβραίοι. Επάνω στο Λέσχο. Εβραίοι, ναι. Λοιπόν, είναι εγκατεστημένοι εκεί, είναι ευκατάστατοι κλπ. Γνωρίζω επίσης, αγαπητέ μου Τσίπρα, ότι πριν από πολλά χρόνια πήρε εντολή μια οικογένεια δυναμική από τους οικογένεια αυτή των Τσιπρέων της Λέσβου να πάει στην Καβάλα. Και πήγε. Κάθισε μερικά χρόνια στην Καβάλα και από εκεί έφυγε και πήγε στην Ήπειρο. Και εγκαταστάθηκε εκεί. Πού? Στην Ήπειρο. Άστο. Λοιπόν, εσύ παρουσιάζεις Ηπειρώτης. Από ποιους Ηπειρώτης είσαι? Είσαι από τους Τσιπρέους αυτούς ή υπάρχει και Έλληνες Τσιπρέοι στην Ήπειρο? Εγώ από ό,τι ερεύνησα δεν βρήκα Έλληνες Τσιπρέους. Το έχετε ερευνήσει δηλαδή? Ορίστε. Το έχετε ερευνήσει δηλαδή αυτό το θέμα? Ως εδώ το έχω ερευνήσει. Είναι σωστά αυτά που λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι, διότι αν δεν είναι δεν το λέω εγώ. Εγώ πρέπει να είμαι βέβαιος. Λοιπόν, επομένως δεν ξέρω από ποια ακριβώς οικογένεια είναι. Ξέρω ότι ο πατέρας σου είχε το σκαπανέα την εταιρεία τη διάρκεια της επταετίας και έπαιρνε όλα τα έργα της Ελλάδος στα δημόσια και έγινε πάμπλωτος, και μετά, και ενώ ο Πατακός είχε γαμπρό που είχε εταιρεία τέτοια, δεν επέτρεψε να πάρει ο γαμπρός του ούτε ένα έργο, τα έπαιρνε ο Τσίπρας όλα τα έργα και έγινε πάμπλωτος. Μόλις έπεσε η δικτατορία φοβήθηκε να μην τον μαγκώσουν και τον πουν είσαι το κατεστημένο και τα λοιπά και πάρα τα λεφτά, και πήγε στην Αφρική. Και έγινε ο μπόμπολας της Αφρικής. Έπαιρνε τα έργα τα δημόσια από όλα τα κράτη της Αφρικής. Είναι πάμπλωτος ο Τσίπρας. Τώρα πώς ο πιο πλούσιος Έλληνας είναι σε δίθεν μυστικούς και μεροκαματιάρεδες αρχηγός, αυτό αυτοί που τον ψηφίζουν μεροκαματιάρεδες απαντήσουν. Διότι είναι ο πιο πλούσιος ο Τσίπρας. Έλληνας. Σε χρήμα. Και είναι αρχηγός που στους μυστικούς και τον χειροκροτούν για αρχηγό τους και μεροκαματιάρηδες. Επίσης είναι νηστικοί. Αυτά τα παράδοξα μόνο εδώ στην Ελλάδα βλέπουμε. Δεν ξέρω αν συμβαίνουν και σε άλλα κάρατε, ρε παιδιά.
Εάν είμαστε τόσο χαμηλά σκεπτόμενοι, αν είμαστε σκεπτόμενοι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και επομένως, αν αυτός πάρει κυβέρνηση, παρακαλώ Έλληνες, θα ενδιαφερθεί για τους φτωχούς και τους εργάτες ή για το κεφάλαιο, αφού αυτός είναι από τους πιο μεγαλύτερους κεφαλαιούχους της χώρας? Για ποιους ενδιαφερθεί? Εγώ να απαντήσω? Εσύ. Τέλος πάντων, να σε απαντήσουν αυτοί που τον ψηφίζουν και αυτοί που τον τραβάνε μπροστά για μπροστά. Και μια άλλη ερώτηση απαντήσετε, αγαπητοί μου Έλλη, πριν πάτε να ψηφίσετε. Συγγνώμη, εγώ θέλω να απαντήσω το εξής. Όχι, άστε να τελειώσετε το δάτο και μετά. Άλλη μια ερώτηση θα θέσω στον εαυτό σας, αγαπητοί μου Έλληνες. Το κατεστημένο, μάλλον τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, ποιος τα ελέγχει, σε ποιον ανήκουν? Στους εργάτες, στους φτωχούς, στους καθαρόιμους Έλληνες ή στο κεφάλαιο? Αν ανήκουν στο κεφάλαιο, τότε αγαπητοί μου Έλληνες, ποιο κόμμα θα προβάλλουν για να πάρει την εξουσία? Εκείνο που θα υπηρετήσει τα ελληνικά συμφέροντα ή εκείνο που θα υπηρετήσει το κεφαλαίο τα συμφέροντα? Ποιο? Ποιο κόμμα Έλληνες θα στηρίξουν τα μέσα μαζικής ενημερώσεως? Ποιον προβάλλουν τα μέσα μαζικής ενημερώσεως για πρωθυπουργό ή για δυνατό κόμμα κλπ. Και δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα το κεφαλαίο? Ποιο? Πότε υπηρέτησαν? Ποιον ανέβασαν στην εξουσία και δεν υπηρέτησε τα συμφέροντα το κεφαλαίο? Έλληνες? Ποιον προβάλλουν τώρα? Γιατί τον προβάλλουν? Γιατί τον πήγαν στην Αμερική δύο φορές για να υπογράψει τον paper για να γίνεις πρωθυπουργός στην Ελλάδος ή και άλλης χώρας. Πας στην Αμερική, σου λένε θα σε βάλουμε πρωθυπουργό, αλλά υπέγραψε τον paper εδώ ότι θα μας κάνεις εκείνο, θα μας κάνεις εκείνο, θα μας κάνεις εκείνο και σύνδεσμός μας θα είναι ο τάδε και έτσι θα διοικήσετε. Και κάτι άλλο, οι Έλληνες το φέρνω πρώτη φορά στη δημοσιότητα. Στο νέο μου βιβλίο, χθες και αύριο, πλην των άλλων δημοσιεύω για μια μυστική κυβέρνηση την οποία είχε κάνει το κατεστημένο το 1979. Το κατεστημένο το 1979 ήθελε να προωθήσει τον Ανδρέα Παπανδρέου πρωθυπουργό της Ελλάδος. Επειδή δεν ήταν σίγουρο ότι θα βγει, έκανε μια μυστική κυβέρνηση η οποία θα αναλάμβανε, εφόσον δεν θα έβγαινε ο Ανδρέας, θα τα φέραν έτσι τα πράγματα, δεν ξέρουν να φοβερίζουν και να βάλουν το διεθνή τύπο κτλ., να κάνουν υπηρεσιακή κυβέρνηση για 18 μήνες. Με έναν δικό τους άνθρωπο ως πρωθυπουργό κλπ. Η κυβέρνηση εκείνη, επειδή ήταν αμέσως μετά τα γεγονότα τα κυπριακά, τα επταετίας, την επανάσταση των αξιωματικών της Μπιτζάμας που είχαμε ονομάσει κτλ., φοβότανε το στρατό και κάλεσε εμένα, ο τότε πρωθυπουργός, να του εξασφαλίσω το στρατό να μην επαναστατήσει τους 18 μήνες τον οποίο θα διοικούσε την Ελλάδα. Και έτσι μπήκα στο πώς κυβερνιέται. Από εκεί λοιπόν εγώ έμαθα όλα αυτά τα οποία τεκμένονται εις βάρος της χώρας μας. Από εκεί γνωρίζω τα σχέδια, εις που λέω γνωρίζω τα σχέδια, κύριε εγώ. Όταν μιλάω επί σχεδίων πραγματικών. Ότι θα φέρουν τόσους αλλοδαπούς, θα κάνει εκείνο, ότι ο αλλοδαπή ένα 5% είναι οργανωμένο με αξιωματικούς και τα λοιπά και οπλισμένο. Ό,τι. Αυτά που τα έχω σαν τα σχέδια, κύριοι. Δεν είναι του κεφαλιού. Βγάλετε από το μυαλό σας. Τώρα, στο ερχόμενο βιβλίο θα μάθετε και από πού ακριβώς έχω τις πληροφορίες και πώς τις έχω. Και είχαν την κυβέρνηση αυτή, αλλά με τις εκλογές που έγιναν το 81, πέτυχε να πάρει πλειοψηφία ο Ανδρέας και δεν χρειάστηκε να ορχιστεί. Και έτσι δεν με μάθατε, θα με μαθαίνατε τότε κύριε, τώρα μαθαίνετε σήμερα το όνομά μου. Ότι τότε θα ήμουν στην εξουσία και θα ξέρω. Τι είδα όμως με τα μάτια μου? Ό,τι είδα κύριε και ό,τι άκουσα τα γράφω. Το βιβλίο αυτό θα σας χρειαστεί για να μάθετε πώς διοικείται η Ελλάδα και πώς διοικείται όλος ο κόσμος. Έτσι διοικούνται όλοι. Είχε έναν άνθρωπο εκεί δίπλα στον πρωθυπουργό, ο οποίος έφερε τις εντολές και ήταν ο σύνδεσμος μεταξύ του Λονδίνου και του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός, έχουμε ώρα να δω την ώρα, πλησιάζουμε. Τότε τελειώνω. Άκουσε να δεις. Ο Πρωθυπουργός έβαλε τους 10 βασικούς υπουργούς του. Λοιπόν, τώρα δεν θα σας πω, θα μάθετε το βιβλίο ποια θέση δεν είναι σε μένα και γιατί εγώ λάμβανα μέρος στις μυστικές συσκέψεις. Και έτσι έμαθα το πώς διοικούμεθα. Άκου. Βάζει λοιπόν 10 υπουργούς και το όνομα το δικό μου και το πρόγραμμά του, το οποίο
μιλήσαμε όλοι και το συντάξαμε σχεδόν όλοι μαζί στο Λονδίνο για έγκριση. Το πρόγραμμα το αλλάζουν και το στέλνουν δικό τους πρόγραμμα. Και από τους 10 υπουργούς, τους 3 βασικών υπουργείων, τους άλλαξαν και έβαλαν δικούς τους από το Λονδίνο. Οπότε η κυβέρνηση τώρα δεν θα ήταν αυτή που αυτός θα έκανε, θα μάθει και το όνομα. Γράφω και το όνομα, και ήταν κύριε. Τα γράφω όλα. Αλλά ήταν Έλληνα στην ψυχή. Το παραδέχτηκα. Ήταν, πώς το λέμε, σεβάσμιος στοάς. Ήταν υψηλόβαθμος μασόνος, σεβάσμιος στοάς. Οικονομολόγος, δυνατός. Από εκεί έμαθα πώς μπορεί να βγει η χώρα μας από το οικονομικό αδιέξοδο από αυτόν. Ήξερα καλά τη δουλειά του. Είχε κάνει και καθηγητής πάνω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, και είχαν στους 10 υπουργούς που και οι υπουργοί ήταν από το κύκλωμά του, από τη μασονία, τους γνωστούς και τα λοιπά, πάλι δεν ενέπιναν στο Λονδίνο εμπιστοσύνη οι 3 και τους άλλαξε το Λονδίνο. Και γράφω στο βιβλίο μου με παράπονο, εμένα δεν με άλλαξε γιατί ήξερα ότι εγώ τότε είχαμε σάνιχτα από πολιτική. Άρα ήμουν ακατάλληλος. Βέβαια, άμα είσαι άγγελος, είσαι κατάλληλος. Σου λέει, βλάκας είναι αυτός, βάλ τον εκεί, θα μπορέσει να μας κρατήσει στο στρατό, άρα τον χρειαζόμαστε. Και μ' άφησαν, δεν με κόψανε. Και έτσι έμεινα μέχρι το τέλος. Και έτσι γνωρίζω τις συνεδριάσεις όλες. Τι ήταν όμως, ο άνθρωπος αυτός ήταν υπερβολικά Έλληνας στην ψυχή. Γι' αυτό ακριβώς λέω, δεν είναι όλοι μασόνοι κακοί. Όχι. Αλλά δεν είναι πατριώτες, παρουσιάζονται όλοι πατριώτες. Όχι, προδότες είναι. Υπάρχουν όμως αυτοί που έχουν καλή ψυχή. Εγώ γνώρισα και ήρθαν και με πλησιάσαν και μου δώσαν τα μυστικά. Εγώ τα ξέρω τα μυστικά της μασονίας καλύτερα από ό,τι τα ξέρουν οι μασόνοι. Τους ορακούς τους αυτά τα έχω γραμμένα όλα. Μου τα δώσαν αυτοί από μέσα. Τα έχω. Και λένε όλοι, μα αυτός έκανε στη μασονία. Μου δεν χρειάζεται να κάνω. Όχι, έχω φίλους. 2/3 βαθμού, 3/3 βαθμού. Και άλλους παρακάτω. Περισσότερους. Οπότε έχω όλη την κλίμακα. Λοιπόν, ήταν Έλληνα στην ψυχή. Αποτέλεσμα, το 86 τον φάγανε. Και από όλη την κυβέρνηση εκείνη του Μακαρίτη, το φίλο μου του Γιώργο, ο μόνος νεκρός είναι αυτός, οι άλλοι είμαστε ζωντανοί ακόμα όλοι. Κατάλαβες. Λοιπόν, και μπορεί όποιος αμφιβάλλει θέλει. Σκηνοθετημένο ατύχημα. Ορίστε. Σκηνοθετημένο ατύχημα. Το ξέρουν αυτοί. Σου δίνουν κάποια αυτά και παθαίνεις. Σκότ, καρδιά, καρκίνο. Σαν να λέμε δηλαδή κάτι αντίστοιχο με τον Χριστόδουλο. Α, μπράβο. Ναι, την ίδια τύχη με τον Χριστόδουλο. Κατάλαβες. Λοιπόν, και μάλιστα από εκεί έμαθα και θα μάθετε αγαπητοί μου Έλληνες και πώς γίνονται οι εκλογές και πώς βγαίνουν τα αποτελέσματα. Να μην το πω τώρα, γιατί το έχω στο βιβλίο μου. Θα μείνετε έκπληκτοι, είναι τρομερό. Δηλαδή, μαγειρεύονται και οι εκλογές. Πώς και πού και τα πάντα. Από προσωπική εμπειρία πλέον. Δεν μπορεί να μου πει κανείς τίποτα. Τέλειωσε. Και να μάθετε ότι ό,τι γράφω είναι αλήθεια. Όσο περίεργο και να μην, να είναι και να μην χωράει στο μυαλό σας, το έχω από θετική πηγή, το έχω ζήσει, το έχω πονέσει και το γράφω. Σκέψω αυτό το μυστικό, το κρατώ τόσα χρόνια. Γράφω 20 χρόνια βιβλία και το έγραψα. Επειδή όμως τώρα υπολογίζω ότι είμαι 88 χρόνων, ναι. Πάω σε 2-3 μήνες σε 89. Λοιπόν, λέω, θα γράψω άλλο βιβλίο. Αν να μην το φάει το σκοτάδι, ας μάθει ο Έλληνας το μυστικό πώς διοικείται. Ακριβώς πώς διοικείται. Και το έχω γραμμένο, Δημήτρη. Λοιπόν, τώρα μου θυμήσατε με ποιο τρόπο μπορεί να ξεκάνουν κάποιον όταν θέλουν. Προημερών έτυχε και άκουσα ένα βίντεο το οποίο το είχε προβάλει ο Τράγκας και αναφερόταν στο Χριστόδουλο ως προφήτη των όσων ζούμε σήμερα από τα λεγόμενά του στις συγκεντρώσεις που έκανε τότε από την περίοδο των ταυτοτήτων και εκθέτει όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτό το οποίο ακούγεται μέσα σε εκείνο το βίντεο, ναι. Και μέσα στη συνέντευξη που δίνει με 3 ανθρώπους, ναι. Ο ένας ήταν ο Νικολόπουλος, ίσως, ναι. Ο βουλευτής της Αχαΐας, ναι, 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 ναι. Και καλά, ο άλλος ήταν ο δικηγόρος του Αρχιεπισκόπου, του συγχωρεμένου. Καλά, και κάποιους άλλους. Εντάξει, δεν μας είπε. Μακαριστούς τους λένε. Μακαριστούς. Ναι, ναι. Καλά, εντάξει. Και ένας συγγραφέας. Και λέει ότι όταν ήμασταν στην Αμερική, ο Ιάπωνας, λέει ο υπατολόγος, μας είπε το εξής ως ιατρικό παράδοξο.
Ανοίξαμε, λέει, τον Χριστόδουλο για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση του ύπατός του και για να κάνουμε μεταμόσχευση σε αυτό, και βρεθήκαμε, λέει, προεκπλήξεως όταν διαπιστώσαμε ότι είχε δύο πρωτογενείς καρκίνους ταυτόχρονα. Ο ένας ήταν στο ύπαρ και ο άλλος ήταν στο έντερο. Ήταν όλα τα έντερά του με καρκίνο. Και ήταν, λέει, πρωτογενής. Και ήταν, λέει, πρωτογενής. Ένα πράγμα το οποίο, λέει, δεν συμβαίνει. Είναι ιατρικό παράδοξο, το θεωρούν, διότι δεν συμβαίνει. Πάντοτε κάποιο όργανο δίνει σε κάποιο άλλο. Δεν μπορούν να εμφανιστούν. Και μετά αναφέρεται σε μια εκτενή αναφορά αυτό που είχε κάνει το NBC, αυτό, το αμερικάνικο, ναι. Ναι, ναι. Τηλεοπτικό δίκτυο, που έλεγε ότι μεγάλη συγκεκριμένη φαρμακοβιομηχανία, η οποία στο, ναι, ναι, αυτό την αναφέρουν αυτή, πια είναι, ναι, ναι, η φαρμακοβιομηχανία, ναι, ναι, ότι μέχρι, λέει, και μέσα σε ασπιρίνη μπορεί να παροχετεύσουν το δηλητήριο εκείνο, το οποίο θα τους δημιουργήσει στοχευμένα καρκίνο σε όποιον θέλουν, ή το AIDS, ή δεν ξέρω τι άλλο μεγάλη ασθένεια, η οποία θα ξεπαστρέψει κόσμο. Ναι. Τώρα πλέον και τα εμβόλια που κάνουν έχουν μέσα διάολο. Ναι. Πολλά. Ναι, πολλά, ναι, ναι, δεν, ναι, μπορούμε, ναι, να πούμε, ναι, ναι, όλα, ναι, αλλά πολλά έχουν το διάολο μέσα και στα εμβόλια ακόμα. Ναι. Πάνε να παραδέψουν την ανθρωπότητα. Πάντως ο καρκίνος δημιουργείται με πολλά πράγματα. Από, με έναν γιατρό που συζητούσα, που έχει μελετήσει απάνω σε αυτό, μπορεί να δοθεί και με οργανικό ιόδιο. Αν μπει σε φαγητό ή σε ποτό, όπου περάσει δημιουργεί καρκίνο. Επομένως, με κάποιον τρόπο δημιούργησαν. Εγώ δεν θέλω να σταματήσετε να μιλάτε. Ναι. Να ανέβω μέχρι πάνω να ανοίξω και κατεβαίνω. Και εγώ ακούω. Και εσείς τα λέτε και εντάξει, εγώ ακούω. Για πέρασα τώρα για να ανοίξω την πόρτα. Λοιπόν, εγώ θα μιλάω. Ναι. Αγαπητοί συνέλληνες, για να μην διακόψουμε, έχω να σας πληροφορήσω ότι το κατεστημένο ελέγχει απόλυτα όλα τα κόμματα της χώρας μας και όλα τα κόμματα που έχουν κοινοβουλευτισμό. Αποδεικνύω πλήρως ότι ο κοινοβουλευτισμός είναι ένα πολίτευμα, στα βιβλία μου πέρα, ένα πολίτευμα το οποίο μελέτησαν επί πολλά χρόνια το κεφάλαιο και το βρήκε ότι μπορεί να το ελέγχει, γιατί κάνει αρχηγικά κόμματα και δεν έχει παρά να αγοράσει τον αρχηγό. Αν αγοράσει τον αρχηγό, από εκεί και πέρα είναι όλα απλά. Ο αρχηγός διορίζει τους υποψηφίους βουλευτές και είναι άνθρωποι δικοί τους, οργανωμένοι, και βάζει και μερικές φίρμες μη οργανωμένους, για να δείξει ότι ξέρετε εσείς τον τάδε γιατρό ή τον τάδε αυτό, που είναι οι καλοί άνθρωποι και πραγματικοί Έλληνες, βάζει και μερικούς από αυτούς μέσα στο ψηφοδέλτιο. Και έτσι, λοιπόν, πιστεύετε ότι δεν είναι ελεγχόμενοι. Είναι ελεγχόμενοι, κύριε, αυτούς που είναι καλοί και Έλληνες τιμή. Θα φροντίσει το κεφάλαιο να μην εκλεγούν βουλευτές, και αν εκλεγούν μερικοί, θα εκλεγούν ένα 5-7%. Δεν θα πάρουν καλές θέσεις, θα μείνουν στο περιθώριο. Μα είδαμε μερικούς από αυτούς τους υπουργούς. Ναι, βεβαίως. Στο Υπουργείο Προνοίας, στο Υπουργείο Αιγαίου, στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, στο άλλο παρακατιανό Υπουργείο και στο άλλο παρακατιανό Υπουργείο, βάζουν διακεκριμένους και σοβαρούς Έλληνας για να κρυφτούν οι προδότες πίσω από αυτούς και να παρουσιάζονται και οι προδότες ως υπερέλληνες. Αυτή είναι η αλήθεια. Ενώ εγώ στην κυβέρνηση, στην οποία τη μυστική που είχα λάβει μέρος και είδα με τα μάτια μου, είδα ότι τρεις που δεν ήταν τόσο εμπιστοσύνης στο κατεστημένο της κυβερνήσεως που είπα πριν, τους άλλαξε το Λονδίνο, κύριε, και βάλε δικούς του άλλους δούλους τελείως. Επομένως τα βασικά υπουργεία θα τα πάρουν δούλοι ξεκάθαροι. Τα παρακατιανά θα τα βάλουν σε Έλληνες για να μας κοροϊδεύουν και να μας λένε, να ρε, η κυβέρνηση δεν είναι όλοι τέτοιοι, είναι και καθαροί. Με τέτοια εισαγωγή όμως, που δεν είναι εισαγωγή, αλλά εγώ την κάνω εισαγωγή, εγώ αναρωτιέμαι πώς αυτός ο τόπος μπορεί να έχει ελπίδα να ανακάμψει
και να παραμείνει ως επιπλέον και να μην καταβαραθρωθεί. Άκουσε να δεις. Θα σου απαντήσω πρώτα. Με όλη αυτή την τεράστια προσπάθεια του κατεστημένου να διαλύσει το λαό αυτό, εσώθη μέχρι τώρα γιατί. Όπως εσώθη το Βυζάντιο. Δηλαδή, το Βυζάντιο το διηγούσαν οι Σιωνιστές. Απόλυτα. Την αυτοκρατορία του Κωνσταντίνου και του Θεοδοσίου κλπ. Ο Θεοδόσιος ήταν κάθε αυτού Εβραίος. Στρατηγός από την Ισπανία. Ο αρχιερέας της Κωνσταντινοπόλεως. Ο Πατριάρχης. Ο Γρηγόριος. Ναι, ο Πατριάρχης, ο πρώτος Πατριάρχης που τον κάναν και μεγάλον, ήταν ο Χρυσόστομος, ο Ιωάννης Χρυσόστομος. Ήταν Εβραίος, καταρούγα Εβραίος. Και είχε εβραϊκή ψυχή και διώκτησε ο Ελληνισμό μέχρι αηδίας. Υποχρέωσε το 400 μετά Χριστόν. Όταν λέμε διώκτηση του Ελληνισμού, για να μην μπερδευόμαστε, εννοούμε διώκτηση των εθνικών λεγόμενων. Δηλαδή αυτών. Όλοι εθνικοί ήταν τότε οι Έλληνες, δεν υπήρχαν μη εθνικοί. Όχι, το εννοώ για σήμερα, για να μην μπερδευόμαστε. Ναι, τώρα. Όλοι εθνικοί ήταν τότε. Ναι. Μετά έγιναν χριστιανοί. Ναι. Λοιπόν, έκανε υποχρεωτικό έρανο στην Κωνσταντινούπολη τους πλουσίους, τους έβαλε να πάνε πολλά λεφτά στην εκκλησία ως έρανο, τα μάζεψε ο Άγιος Μέγας Χρυσόστομος και πλήρωσε Ρωμαλαίος άντρες να καταστρέψει το ναό της Εφέσου, ο οποίος ήταν ο δεύτερος σε αρχιτεκτονικό κατασκεύασμα του ανθρώπου μετά τον Παρθενώνα. Ήταν τρομερός ο ναός της Εφέσου. Μάλιστα πολλοί λένε ότι ήταν ανώτερος και του Παρθενώνος. Τρομερό. 5 χρόνια, από το 400 μέχρι το 405, κατέστρεφαν και κατάφερε λοιπόν ο Άγιος Πατέρας να καταστρέψει τον ναό της Εφέσου. Λοιπόν, τον κατέστρεψε και του περίσσεψαν ορισμένα χρήματα. Και γράφω στο βιβλίο μου, ό,τι λέω εδώ τα γράφω και στα βιβλία μου. Δεν λέω τίποτα έξω από τα βιβλία μου. Λοιπόν, γράφω στο βιβλίο μου. Ο Άγιος Πατέρας δεν τα έφαγε αυτά που περισσέψαν. Ήταν Άγιος πραγματικά και πράγματι δεν τα έφαγε. Τα χρησιμοποίησε να καταστρέψει και άλλα αρχαία ελληνικά αγάλματα και έργα τέχνης. Όπου έβρισκε, πλήρωνε και πήγαινε και τα σπάγανε. Και έτσι τα ξόδεψε όλα τα λεφτά που συγκέντρωσε. Λοιπόν, πώς έφτασαν να πάρουν στα χέρια τους την αυτοκρατορία αυτοί οι Έλληνες? Πώς? Έγιναν χριστιανοί και σαν χριστιανοί, πιστοί και βαρβάτοι, έφτασαν να πάρουν την εξουσία στα χέρια τους. Και έγιναν αυτοκράτορες και τα λοιπά. Οπότε βλέποντας έτσι το κατεστημένο ότι δεν μπορούσε πλέον, ξέφυγε σε ελληνικά χέρια η αυτοκρατορία, έκανε το σχίσμα. Αυτό ήταν το σχίσμα των εκκλησιών. Για να φύγει η δύναμη η χριστιανική από την Κωνσταντινούπολη να πάει στη Ρώμη, την παλιά. Και να γυρίσουν όλους τους βαρβάρους γύρω και σταυροφορίες να καταστρέψουν τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης. Αυτό ήταν το σχέδιο και γι' αυτό ο Ιωάννης ο Παλαιολόγος, ο αυτοκράτορας το 1439 πήγε στη Φεράρα με τον Πάπα και κάναν τη σύσκεψη για να ενώσουν τις εκκλησίες και δίθεν δεν τις ενώσανε διότι δεν άφησανε κατακτητέ. Δεν άφησανε κατακτητέ και δεν την ενώσανε. Γιατί αν ενωνόταν οι εκκλησίες τότε θα σωνόταν το Βυζάντιο. Yeah. Άρα θα σωνόταν. Όπως λοιπόν οι Έλληνες μπήκαν τότε έτσι, έτσι έχει σωθεί η χώρα μας μέχρι τώρα. Απαντώ απευθείας στο ερώτημά σου. Πώς μέσα στη Μασονία υπάρχουν οι Μασονία διοικεί. Μη συζητάμε από τη δολοφονία του Καποδίστρια μέχρι σήμερα την Ελλάδα τη διοικεί η Μασονία. Αλλά μου έχετε πει σε προηγούμενη εκπομπή ότι η Μασονία είναι μία από αυτές που είναι στο στόχαστρο για να εξαλειφθεί. Ναι, τώρα μην βγάζεις. Μέσα στη Μασονία όμως υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι κράτησαν στα στήθια τους τον Ελληνισμό. Ναι. Και βλέπεις ότι την τελευταία στιγμή κλωτσάν και δεν γίνεται. Δηλαδή έχουν τώρα 4 χρόνια πιέζουν οι κατακτητές να δώσουν όλες τις φωτοπαραγωγικές πηγές. Να γίνει αυτό που λένε αποκρατικοποίηση, πώς το λένε και τα λοιπά. Ναι. Και δεν έχει γίνει. Γιατί δεν έχει γίνει? Ενώ οι υπουργοί και αυτοί δίνουν εντολές. Τα παρακάτω όργανα και τι είναι δικά τους. Έχουν την ψυχή στην Ελλάδα μέσα τους. Δεν έχει σβήσει η Ελλάδα. Και από εδώ, από εκεί και κλωτσάνε. Εσείς οι άλλοι δεν ξέρετε, εγώ γελάω. Γιατί εγώ ξέρω πώς γίνεται και πώς τορπιλίζεται η κατάσταση. Τορπιλίζεται από τους ίδιους. Αυτούς που είναι μέσα Έλληνες. Όπως αυτός που λέω πριν που είχαν ως πρωθυπουργό ήταν Έλληνας στην ψυχή.
Και αν αναλάμβανε, έστω για 18 μήνες, θα κάναμε κάτι ελληνικό. Αλλά τον αντιλήφθηκαν όμως, γιατί μίλαγε ελεύθερα ο καημένος, πώς μιλάω εγώ τώρα, στις συνεδριάσεις που μαζευόμασταν το Υπουργικό Συμβούλιο. Λοιπόν, και έλεγε ελεύθερα τις σκέψεις του, οι οποίες ήταν ελληνικές. Και οι αποφάσεις που έπαιρνε ήταν ελληνικές. Γι' αυτό και δεν το ενέκριναν το πρόγραμμα που έστειλε στο Λονδίνο και του στείλαν άλλο πρόγραμμα να εφαρμόσει το Λονδίνο. Και είχαν και τον πράκτορα που έφερνε και πήγαινε τις εντολές. Α, ναι, εκεί, δεν είπα. Είχαν έναν άνθρωπο, έναν αυτό εκεί, ο οποίος παρακολουθούσε τι λέγαμε, δεν έλαμβανε μέρος στη συζήτηση, άκουγε μόνο, κράτα σημειώσεις έγραφε και στο τέλος τα έστελνε αυτά στο Λονδίνο, έδινε το Λονδίνο εντολές. Του λέγαν του φίλου μου, γιατί γίναμε φίλοι μετά, του πρωθυπουργού, αυτό δεν θα το πας καλά, θα το διορθώσεις, θα το κάνεις έτσι. Το διόρθωνε. Μου λέγε, τι να κάνω τώρα, το διορθώσεις, του λέγα, το διόρθω. Κατάλαβες, έτσι διοικείται η χώρα, κύριε. Καθαρά και εξάστερα. Το έχω δει με τα μάτια μου. Το έχω ζήσει, έχω πονέσει, έχω υποφέρει και το γράφω στο τελευταίο βιβλίο μου. Γιατί λέω τελευταίο, σε 2 μήνες, 3 πάω 89. Πόσο θα κρατήσει το μυαλό ακόμα να γράφω βιβλία, θα σταματήσω. Εγώ θέλω να κάνω όμως μια ερώτηση τώρα. Γι' αυτό και τώρα στο τελευταίο είναι, θα το πάρετε Έλληνες, θα βρείτε μέσα μαργαριτάρια. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Λέει. Είπατε ότι γι' αυτό τα λέτε τώρα. Ναι. Τι είναι αυτό που σας κάνει να τα λέτε τώρα και να μην φοβάστε? Α, δεν φοβόμουν ποτέ, δεν τα έλεγα γι' αυτό. Αλλά έλεγα, τώρα πώς θα το πάρει ο κόσμος, θα το πάρει έτσι, θα το πάρει έτσι, ενώ τώρα τι να το πάρει. Λέω, εγώ αν τώρα δεν μιλήσω, μπορεί αύριο να με βρει η ταφόπλακα. Θα τα πάρω μαζί μου. Να μην τα πάρω μαζί μου, να τα αφήσω για να μάθω ο κόσμος πώς διοικείται. Λοιπόν, τώρα ξέρετε τι μου θυμήσατε. Σε μία διάσκεψη που είχε γίνει κάπου στο εξωτερικό με τον συγχωρεμένο τον Κληρίδη. Ναι. Κάποια στιγμή, ενώ αυτός είχε κόψει πάρα πολλά χρόνια το τσιγάρο, ένας από τους συνακολούθους του, στα ψηλά υπουργικά αξιώματα μαζί του, τον είδε να βγάζει και να ζητάει να καπνίσει ένα τσιγάρο. Και του λέει, μα καλά, λέει, πρόεδρε, εσύ τόσα χρόνια που το έχεις κόψει και έκανες και την προσπάθεια να το κόψεις, λέει, και τώρα λέει θα ξεκινήσεις αυτή την ηλικία να καπνίσεις. Και τι γυρίζει, του λέει ο άλλος. Και να καπνίσω τώρα, λέει, όσο θέλω, λέει, δεν προλαβαίνει να με βλάψει. Ωραία, έτσι καλά κι εγώ. Τώρα δεν προλαβαίνει, πάει. Τέλειωσα εγώ. Λοιπόν, είναι το τελευταίο που έχω αφήσει. Δεν προλαβαίνω να με βλάψω τώρα. Ωραίο, τώρα δεν προλαβαίνει να με βλάψει. Τέλειωσε, ας κάνει. Άσε να το ευχαριστηθώ. Πέρασε και χρόνια μετά. Άσε να το ευχαριστηθώ. Ναι. Λοιπόν, Χριστιάνη, τι θέλεις τώρα να πούμε κάτι, γιατί 2-3 λεπτά έχουμε. 2-3 λεπτά έχουμε, σιγά σιγά να κάνουμε την αποφώνηση. Ναι. Δεν την ολοκλήρωσα εγώ ακόμα την ιστορία, γιατί δεν τα καταφέραμε. Δεν τα καταφέραμε. Φύγαμε από το ένα θέμα στο άλλο. Άλλη φορά τώρα. Τι να πω. Έχουμε μέσα στη Γερουσία ακόμα. 2-3 λεπτά, πες ό,τι θέλεις. Τόσο είναι. Θα πω όμως ότι μια και η Γερουσία όταν λειτουργούσε, τι συμπεριελάμβανε, κάτι πάρα πολύ αξιόλογο. Ότι είχε 120 μέλη. Τα 92 εκλέγονταν με καθολική ψηφοφορία. Α, μπράβο. Και τα 18 από επαγγελματικές οργανώσεις. Δηλαδή υπήρχαν επαγγέλματα αντιπροσωπευτικά από όλο τον ιστό της κοινωνίας. Και ακουγόταν όλες οι φωνές. Διότι έτσι έπρεπε να ζήσει αυτό το πολίτευμα. Χριστά ρε Δημήτρη. Κρίμα. Είπαμε, κρίμα. Αλλά όχι και κρίμα. Τέτοια. Όχι και τέτοια. Όλα χρειάζονται. Άμα λείψει κάτι, είναι σαν αυτά, να είμαστε... Αυτά δεν είναι κατά του κέρδους. Εδώ έχουμε τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Βάλουμε μια μέρα να σου πω περί μεγιστοποίηση κέρδους. Έχουμε τη μεγιστοποίηση του κέρδους τώρα. Αυτοί δεν μπορούσαν. Όχι. Αυτοί ήταν κατά. Δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει αυτό. Ο Αριστοτέλης νομίζω το έχει πει. Αν θυμάμαι καλά, ναι, ο ότι το καλύτερο πράγμα, λέει, για το χρήμα είναι όσο κινεί τα πράγματα και τις διαδικασίες. Όταν φτάσει το ίδιο να γίνει
εμπορεύσιμο υλικό, τότε καταστραφήκαμε. Καταστραφήκαμε. Ο Αριστοτέλης το είπε. Και αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει σήμερα, τι είναι? Εμπορεύσιμο υλικό, τα δάνεια μας δίνουν. Και επομένως καταστρεφόμαστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας, ύστερα από τόσο καιρό. Θα είμαστε ξανά την ερχόμενη Δευτέρα με κάποιο άλλο θέμα. Θα δούμε ποιο. Και πάντοτε στις 6 με 8. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε όσοι ήσασταν κοντά μας και καλώς να ξαναείστε. Σας καληνυχτούμε. Στρατηγέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Για την μεγάλη μας τιμή. Καληνύχτα.